Σας καλωσορίζω όλους στην σημερινή ομιλία. Είχαμε βέβαια αυτό το απρόοπτο με την Αγλαία, γιατί είχαμε βρεθεί και είχαμε χωρίσει την ύλη, ποια θα έλεγε αυτή, ποια θα έλεγα εγώ. Τώρα πέφτει το βάρος πάνω μου, οπότε ζητώ και την επικοιά σας αν κάποια δεν τα πούμε τόσο καλά όσο θα μπορούσα. Αλλά έτυχε κάτι πραγματικά εκτακτό και δεν μπόρεσε να είναι. Ξεκινάμε με αυτήν εδώ την εικόνα, την οποία εγώ την έχω συνδυάσει με τη μητέρα εκεί. Είναι η οργάνωση αυτή στην πόλη μας που οργανώνει αυτές τις ομιλίες. Και θέλω μια ακόμα φορά να τους συγχαρώ για το έργο τους και για την ενέργεια που έχουν και φτιάχνουν όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πλέον η αναγκαιότητα να βρούμε καινούριους τρόπους και έκφρασης και οργάνωσης αλλά και αντιμετώπισης των προβλημάτων, γιατί οι παλιοί τρόποι μας οδήγησαν σε αδιέξοδα. Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο το κομμάτι της θεραπείας, αφορά γενικότερα την κοινωνική μας οργάνωση. Και φαντάζομαι αυτό είναι μια εμπειρία πια, μια διαπίστωση που μοιραζόμαστε όλοι μας. Ή όχι. Οπότε, οτιδήποτε εναλλακτικό, πιο αποτελεσματικό και πιο υγιές είναι καλοδεχούμενο και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό ακριβώς το κοινό. Εγώ θα σας μιλήσω για το κομμάτι της θεραπείας. Γιατί, όπως σας είπε και η Τασούλα, τα τελευταία 23 χρόνια με αυτό το αντικείμενο ασχολούμαι και σε αυτό το αντικείμενο έχω και την εμπειρία που έχω. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με την λέξη θεραπεία. Θεραπεία ουσιαστικά σημαίνει υπηρεσία. Δηλαδή, η ετυμολογία της από τα αρχαία ελληνικά θεράπων ήταν αυτός που υπηρετούσε και που λάτρευε. Έχει διτή έννοια. Και ουσιαστικά ο θεραπευτής είναι αυτός που υπηρετεί, τουλάχιστον από τη δικιά μας άποψη, από την ομοιοπαθητική άποψη, αυτός που υπηρετεί την αυτοθεραπευτική δύναμη που έχει ο ίδιος ο οργανισμός να γίνει καλά. Και αυτό είναι και το βασικό στοιχείο, το βασικό δομικό στοιχείο που ξεχωρίζει την ομοιοπαθητική από την συμβατική ιατρική. Αν προσέχετε, δεν χρησιμοποιώ τον όρο κλασική ιατρική για την καθιστική ιατρική, για τον απλό λόγο ότι η ομοιοπαθητική κατά κάποια έννοια είναι πιο παλιά, είναι πιο κλασική. Οι ρίζες της ξεκινάνε από τον Ιπποκράτη. Όμοια, ομοίηση, συνιάματα. Τα όμοια είναι για τα όμοια θεραπεία. Και είναι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε και εναντιοπαθητική, δηλαδή την συμβατική ιατρική, και ομοιοπαθητική και βοτανοθεραπεία βέβαια. Αλλά αυτός που ουσιαστικά ανακάλυψε τις δυνατότητες της ομοιοπαθητικής ήταν ο Γερμανός γιατρός Σάμουελ Χάνεμαν, στα τέλη του 18ου αιώνα. Και βέβαια από τότε πέρασαν 200 χρόνια, είχε κάνει ένα πικ στα τέλη του 19ου αιώνα, στα τέλη του 1800, και μετά άρχισε να απομακρύνεται η ομοιοπαθητική, άρχισε να φύγει. Και αυτό γιατί το βιομηχανικό μοντέλο, η ανάπτυξη και τόσο στην επιστήμη, όσο και γενικότερα η βιομηχανική επανάσταση και η βιομηχανική ανάπτυξη, δεν ήταν πρόσφορο έδαφος, δεν ήταν πρόσφορο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό έδαφος για μια τόσο εξατομικευμένη ιατρική όπως είναι η ομοιοπαθητική. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Η ομοιοπαθητική
απευθύνεται σε κάθε έναν άρρωστο χωριστά. Δηλαδή δεν είναι ιατρική για αρρώστιες. Είναι ιατρική για αρρώστους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι αρρώστιες που θεραπεύει, αλλά θεραπεύει τον άρρωστο, στο σύνολό του. Και βέβαια μπορείτε να καταλάβετε ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν συνάγει με το βασικό στοιχείο της βιομηχανικής καταναλωτικής κοινωνίας, που είναι ένα προϊόν όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερους και περισσότερους αποδέκτες. Δηλαδή, παράδειγμα, όπως ένα εμβόλιο. Ένα εμβόλιο έχει δυνητικά όλον τον πληθυσμό υποψήφιους καταναλωτές. Ή όπως ένα αντιβιωτικό, έτσι, ή όπως άλλα φάρμα, ένα αντικαταθλιπτικό. Βέβαια, αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, το μεταβιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης, το βλέπουμε σήμερα να φτάνει στα όρια του. Και βέβαια εμείς στην Ελλάδα το βλέπουμε, ίσως το είδαμε πιο πριν από όλον τον άλλο κόσμο. Γιατί είμαστε η κόψη του δόρατος σε αυτό που ονομάζουν παγκόσμια κρίση. Κρίση του χρηματοπιστωτικού και μοντέλου ανάπτυξης. Συνιστώσεις, κοινωνικές εναλλακτικές συνιστώσεις που μπορούν να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση σε αυτό το μοντέλο, που το ξαναλέω έφτασε στα όρια του, είναι η ομοιοπαθητική, γενικά η ολιστική εναλλακτική ιατρική, είναι η οικολογία, είναι μορφές δικτύωσης και οργάνωσης άλλου τύπου, πιο συνεργασιακού τύπου. Τώρα, επανερχόμαστε σε αυτή την βασική αρχή της ομοιοπαθητικής. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο και αν προσπαθήσουμε να τον δούμε αποκομμένα ή αποσπασματικά, μπορεί να φτάσουμε σε μια εξειδίκευση πολύ σημαντική, όπως έχει φτάσει η συμβατική ιατρική, έχει μια φοβερή εξειδίκευση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό που μπορεί να χάνεται είναι το σύνολο και οι αλληλοδιασυνδέσεις του συνόλου. Και έτσι φτάνουμε και στα όρια και στα διέξοδα της συμβατικής ιατρικής. Θα πούμε λίγα λόγια. Καταρχάς, στην επιστήμη έχουμε δύο είδη προσεγγίσεων. Είναι αυτή η παλιά, η γνωστή μας προσέγγιση, η αναλυτική αναγωγική προσέγγιση, που έχει προκύψει από τον Αριστοτέλειο λογισμό, όπου όλα τα φαινόμενα της φύσης προσπαθούμε να τα καταθμίσουμε, να τα χωρίσουμε στα μέρη τους, να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε για κάθε ένα μέρος και έτσι προχωράει η επιστήμη. Έτσι, και έτσι μας προχώρησε ως τώρα και έφτασε βέβαια στα επιτεύγματα που έφτασε. Δηλαδή στείλαμε ανθρώπους στο φεγγάρι, έχουν γίνει οι επεμβάσεις, οι εγχειρήσεις, οι οποίες βέβαια εξαρτώνται πολύ από το κομμάτι το μηχανικό και της ανάπτυξης και της τεχνολογίας, έχουν φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλες πρόοδους. Κάνουμε μεταμοσχεύσεις καρδιάς, κάνουμε μεταμοσχεύσεις μελών πλέον. Έχουν βγει και κάποιες ανακαλύψεις, φαρμακευτικές ανακαλύψεις. Όταν όμως το θέμα αφορά την συστημική πρώτης τάξης, όπως την ονομάζουμε. Όταν αφορά φαινόμενα πιο πολύπλοκα, και φαινόμενα πιο πολύπλοκα είναι αυτές οι διασυνδέσεις ανάμεσα στην ψυχική πραγματικότητα και στη σωματική πραγματικότητα, όλη αυτή η μεγάλη γκάμα των ψυχοσωματικών παθήσεων, των σωματικο-ψυχικών παθήσεων, θα πούμε παρακάτω τι είναι το καθένα από αυτά και τι στάδια έχουν, τότε η συμβατική ιατρική αντιμετωπίζει αδιέξοδο.
Τώρα, λίγα πράγματα για το κφαντικό φαινόμενο. Όταν έχουμε να κάνουμε με στη φυσική, καταρχάς η διαπίστωση ότι τα συστήματα δεν μπορούν να κατανοηθούν αναλυτικά, ήταν περισσότερο εντυπωσιακή στη φυσική παρά στη βιολογία. Τα σωματίδια στο υποατομικό επίπεδο διαλύονται σε κυματοειδή πρότυπα πιθανοτήτων, δηλαδή πιθανότητες αλληλοσυνδέσεων, όχι πια πιθανότητες σωματιδίων. Στην κφαντική θεωρία είναι το όλο που καθορίζει τη συμπεριφορά των μελών. Η φύση φαίνεται ως ένα σύνδετο δίκτυο σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μερών ενός ενωμένου όλου. Αυτός είναι και ο λόγος που το μεταπτυχιακό στην ομοιοπαθητική, που λειτουργεί τώρα τα τελευταία 5 χρόνια, μπόρεσε και στάθηκε σε μια σχολή η οποία ασχολείται με αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο. Το υπόβαθρο δηλαδή των συστημάτων. Το υπόβαθρο της κυβερνητικής και το υπόβαθρο της κφαντικής. Και γίνεται δουλειά πολύ σημαντική, όπου προσπαθούμε να βρούμε ένα καινούριο νεολογικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό και επιστημονικά αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία 200 χρόνια εμπειρικά. Δηλαδή τι? Ότι η ομοιοπαθητική θεραπεύει. Αλλά δεν θεραπεύει ξεκινώντας από το μέρος, θεραπεύει ξεκινώντας από το όλον. Θεραπεύοντας την ολότητα, μετά ο οργανισμός βρίσκει τον τρόπο και αυτορυθμίζεται. Και θεραπεύονται και τα μέλη μετά. Και αυτή είναι και η μεγάλη της αξία και από εκεί αντλεί την τόσο σημαντική θεραπευτική δύναμη που έχει. Μιλήσουμε λίγα πράγματα, αυτό που σας υποσχέθηκα, για τα διέξοδα της σημαντικής ιατρικής. Ενώ έχει φτάσει σε τόσες μεγάλες ανακαλύψεις και τόσες μεγάλες πρόοδους σε οτιδήποτε αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας, εκεί που σηκώνει τα χέρια είναι οι χρόνιες παθήσεις. Και όταν λέμε χρόνιες παθήσεις, ποιες εννοούμε? Τον καρκίνο. Τα αυτοάνωσα, ναι, γενικότερα οι αλλεργίες, όλα τα αυτοάνωσα, ναι, ρευματοειδή αθρίτιδα, ερυθματόδη λύκο κτλ. Και τις ψυχοσωματικές παθήσεις. Σε αυτές τις παθήσεις και στις χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις. Σε αυτές τις παθήσεις το μόνο που καταφέρνει είναι να φρενάρει την εξέλιξη της αρρώστιας. Δηλαδή η δράση της είναι περισσότερο παρηγορητική, επιβοηθητική, παρά θεραπευτική. Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την σύγχρονη συμβατική ιατρική είναι ο προσανατολισμός της στην διάγνωση. Και θα μου πείτε, καλά, δεν πρέπει να γίνει διάγνωση. Ασφαλώς και πρέπει να γίνει διάγνωση. Αλλά εδώ που φτάσαμε με τη συμβατική ιατρική είναι ότι το 90% της δραστηριότητάς της αναλώνεται στην διάγνωση και μένει μόνο ένα 10% για την θεραπευτική πρόταση. Και αυτό απλά για τον λόγο ότι δεν έχει θεραπευτική πρόταση στις χρόνιες παθήσεις. Το επαναλαμβάνω, απλώς τις φαινάρει. Και βέβαια, συχνά με δυνατά χημικά φάρμακα, τα οποία έχουν τις παρενέργειες τις αντίστοιχες. Εδώ πέρα να σας πω λίγο για την δικιά μου προσωπική εμπειρία. Όταν ήμουν ακόμα φοιτητής στην ιατρική, επειδή είχα καταλάβει, δηλαδή καταλάβαινα αυτήν την ιδιαιτερότητα, αυτό το αδιέξοδο και αυτήν την
αναποτελεσματικότητα όσον αφορά το θεραπευτικό κομμάτι, ενώ όσο ήμουν ακόμα φοιτητής, είχα πέσει σε κρίση. Δηλαδή, από τη μία είχα προχωρήσει, είχα φτάσει πλέον στο πέμπτο έτος, και από την άλλη, ηθικά και από μέσα μου, δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με αυτήν την πραγματικότητα. Βέβαια, προέρχομαι και από μια φτωχή οικογένεια, πρώτη γονεί μου, δηλαδή τώρα δεν υπήρχε περίπτωση να πάω να τους πω το μετάνιωσα, δεν μ' αρέσει πια η ιατρική και δεν μπορώ να την τελειώσω. Τότε ήταν που συνάντησα και γνώρισα την ομοιοπαθητική. Μάλιστα είχα σπάσει το πόδι μου και κάπως έγινε και απευθύνθηκα σε κάποιον ομοιοπαθητικό, μου έδωσε ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο και πήρα τέτοια φόρα και ψυχολογικά, αλλά και το πόδι στο μισό χρόνο έκλεισε, είχε πάθει και μια επιπλοκή χρονοφυλλίτιδας κτλ. Οπότε πια είχα άμεση εμπειρία ότι όπου εδώ έχουμε και θεραπευτική πρόταση. Και έτσι την τέλειωσα την ιατρική και έτσι βρίσκομαι τώρα μπροστά σας. Και ξεκίνησα βέβαια να εφαρμόζω την ομοιοπαθητική. Ο τρίτος μεγάλος παράγοντας όσον αφορά το αδιέξοδο της σημαντικής ιατρικής είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων, οι παρενέργειες των επεμβάσεων και το ιατρογενές σύνδρομο. Τι είναι αυτό, τι θα πει η ιατρογενές σύνδρομο, η ιατρογενής διαταραχή. Είναι σήμερα στην Αμερική, που υποτίθεται ότι το σύστημα υγείας τους είναι και από τα καλύτερα, έτσι, δηλαδή η ιατρική που παρέχουν είναι άλλο επίπεδο από την ιατρική ενδεχομένως που παρέχεται εδώ ή στην χώρες του τρίτου κόσμου. Μια έρευνα πρόσφατη έχει δείξει ότι τα τελευταία χρόνια η τρίτη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, δηλαδή εφράγματα και εγκεφαλικά, είναι το ιατρογενές σύνδρομο, που σημαίνει παρενέργειες φαρμάκων, που σημαίνει επεμβάσεις περιττές, δηλαδή που έγιναν ενώ δεν έπρεπε να είχαν γίνει και κατέληξαν, και ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Δηλαδή το νοσοκομείο πλέον είναι ένας επικίνδυνος χώρος για να πάει κανείς. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια στελέχη μικροβίων που τα αντιβιωτικά σηκώνουν τα χέρια. Αυτά στοιχειοθετούν τα διέξοδα της σημαντικής ιατρικής σήμερα. Τώρα, αντίστοιχα στην ομοιοπαθητική, ενώ μας ενδιαφέρει η διάγνωση, ασφαλώς, γιατί μας δίνει στοιχεία για την πρόγνωση, έτσι, για το τι περιμένουμε ή το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Αλλά δεν αναλωνόμαστε εκεί πέρα. Οι περισσότερες παθήσεις βρίσκονται στο λειτουργικό στάδιο. Είναι λειτουργικές παθήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ έχουν συμπτώματα, ενώ υποφέρει ο άρρωστος, αν κάνει τις εξετάσεις, δεν θα βγάλει ότι έχει κάποια πάθηση. Βρίσκονται δηλαδή, βρίσκεται η πάθηση στο στάδιο που δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί βλάβη στον οργανισμό. Ή τουλάχιστον βλάβη μετρήσιμη. Η πάθηση είναι στο λειτουργικό στάδιο. Κάτι απλά άρχισε να μην λειτουργεί σωστά. Είτε στο αρμονικό, είτε στο νευρικό επίπεδο, στο νευρικό σύστημα και ούτω καθεξής, είτε στο συνολικό. Σε αυτό το στάδιο, η ομοιοπαθητική έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Γιατί μπορεί να διορθώσει την δυσλειτουργία, την διαταραχή και βέβαια να γλιτώσει και ο άρρωστος, αλλά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλα αυτά τα έξοδα που θα γινόντουσαν για να τον κάνουν όλον αυτόν τον έλεγχο, όλες αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις και τελικά να μην βρούμε τίποτα. Τώρα, πώς προσεγγίζει η ομοιοπαθητική τον άρρωστο? Σύμφωνα, είπαμε ότι δεν υπάρχουν για την ομοιοπαθητική αρρώστιες, αλλά υπάρχουν άρρωστοι. Πώς προσεγγίζει έναν άρρωστο? Το πρώτο που μας ενδιαφέρει να βρούμε, ουσιαστικά η ομοιοπαθητική διάγνωση, είναι να βρούμε την ιδιοσυστασία. Κάθε οργανισμός
δουλεύει με διαφορετικό τρόπο από τους άλλους οργανισμούς. Είναι η σφραγίδα μας, είναι η ιδιαιτερότητά μας. Άλλος οργανισμός μπορεί να κρυώνει, άλλος μπορεί να έχει ευαισθησία σε αυτές τις ουσίες, άλλος σε κάποιες άλλες, άλλος έχει επιθυμίες, δηλαδή το ένστικτό του, η διατροφή του, η όρεξή του είναι για κάποια φαγητά, κάποιο άλλο είναι για κάποια άλλα. Πώς δουλεύει το λεκτικό του σύστημα, το κυκλοφορικό του σύστημα. Κάποιος έχει παγωμένα πόδια και κάποιος άλλος τα πόδια του καίνει και συνέχεια θέλει να τα δροσίζει και ούτω καθεξής. Αυτό, δηλαδή το πώς λειτουργεί κάθε ένα συγκεκριμένος οργανισμός, εμείς το ονομάζουμε ιδιοσυστασία. Οπότε το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να διαγνώσουμε και να βρούμε σαν ομοιπαθητική είναι ποια είναι η ιδιοσυστασία του συγκεκριμένου οργανισμού. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του πάζλ. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ταυτοποίηση του χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου αρρώστου που έχουμε μπροστά μας. Είναι άνθρωποι που είναι εσωστρεφείς, είναι άνθρωποι που είναι πιο εξωστρεφείς, είναι άνθρωποι που είναι ξερόλες, είναι άλλοι που είναι συνέχεια καταπιέζονται, δεν μπορούν να πουν όχι, έτσι έχουν την τάση να θέλουν να τους ευχαριστήσουν όλους. Είναι άλλοι που είναι πολύ εριστικοί, όλοι τους στένε και δεν ανέχονται και είναι πολύ γλίγοροι και έχουν ρυθμούς και είναι δέξαπτοι και πάει λέγοντας. Οπότε το δεύτερο πετραδάκι σε αυτό το παζ είναι να ταυτοποιήσουμε, να βρούμε ποιος είναι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας του αρρώστου που έχουμε μπροστά μας. Το τρίτο είναι η κληρονομικότητά του. Η κληρονομικότητα, την οποία την παίρνουμε βέβαια από το γενεολογικό δέντρο. Οι γονείς, οι παππούδες, οι θείοι, τι παθήσεις υπάρχουν στο σώμα. Τόσο από τη μεριά της μητέρας, όσο από τη μεριά του πατέρα. Αυτό μας διευρύνει ακόμα περισσότερο το προφίλ του αρρώστου. Κάποιος, όλοι μας, στα γονίδια μας, έχουμε κάποιες ευαισθησίες για μια ομάδα αρρωστιών. Κάποιοι στο σόι τους έχουν καρκίνους, κάποιοι άλλοι έχουν πρόβλημα με τα νεφρά, κάποιοι άλλοι έχουν καρδιοπάθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν στα γονιδιά μας και επειδή τα είχαν οι πρόγονοι μας, θα τα έχουμε κι εμείς. Έτσι. Όλες αυτές οι παθήσεις είναι πολυπαραγωνικές παθήσεις. Αν αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας κάποια στρες τα οποία περνάνε μια ουδό και πάνω, τότε αυτά θα μπορούν να προκαλέσουν μια αρρώστια στον καθένα βάσει της ευαισθησίας του, βάσει της κληρονομικότητας του. Οπότε, αυτό είναι το τρίτο συστατικό, πολύ σημαντικό, για να διαγνώσουμε, να προσεγγίσουμε ομοιοπαθητικά έναν άρρωστο. Το τέταρτο είναι η συνολικότερη φιλοσοφία που έχει για τη ζωή. Είναι άνθρωποι που είναι πολύ αισιόδοξοι. Δηλαδή, ό,τι και να του συμβεί, είναι με το χαμόγελο, λένε αυτό ήταν μια ευκαιρία που μου έδωσε η ζωή να γίνω καλύτερος, να δυναμώσω, να πάω στο επόμενο βήμα, να πάω μπροστά. Είναι άλλοι που με την παραμικρή δυσκολία καταραίουν. Ή που είναι άλλοι που πάντα τους φταίει κάποιος άλλος. Δηλαδή, την αιτία των προβλημάτων τους προσπαθούν να την φορτώσουν ή τέλος πάντων να την υποδείξουν σε κάτι έξω από αυτούς. Αυτή η φιλοσοφία ζωής ουσιαστικά έχει να κάνει με την εσωτερική μας στάση. Αυτή η στάση συχνά είναι υποσυνείδητη, δεν την καταλαβαίνουμε. Έχει να κάνει με όλη την ανατροφή μας από μικρά παιδιά, έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιδράσαμε σε κάποια γεγονότα, σε κάποια τραυματικά γεγονότα και οι άμυνες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας αυτών των τραυματικών γεγονότων και εν πολλής είναι μια εσωτερική στάση.
Μια εσωτερική στάση όμως που καθορίζει το πώς βλέπουμε τον κόσμο. Καθορίζει τη ματιά μας. Και βέβαια η ματιά καθορίζει τον κόσμο. Έχετε ακούσει αυτό που λέμε συχνά στην ψυχολογία, ότι ο καθένας ζει στον κόσμο του. Συμφωνείτε ή όχι? Ζει στον κόσμο του. Και ο κόσμος του εξαρτάται, χρωματίζεται, δημιουργείται από τη ματιά του. Αν κάποιος φοράει μαύρα γυαλιά, τα μαύρα γυαλιά της κατάθλιψης παράδειγμα, τα βλέπει όλα μαύρα. Δεν είναι ότι είναι όλα μαύρα, αφού άνοιξε έχει έξω. Λουλούδια, αρώματα, ήλιος, και όμως αυτός τα βλέπει μαύρα. Γιατί φοράει το βλέμμα του είναι καταθλιπτικό. Μπορεί τα ερεθίσματα, μπορεί να πάρει 100 ερεθίσματα πολύ θετικά, πολύ αισιόδοξα, και ένα ερέθισμα που να είναι μαύρο. Αυτός θα κολλήσει στο ένα που είναι μαύρο. Τα άλλα δεν τα βλέπει, τα παραβλέπει. Κάποιος που έχει τα γυαλιά τα κίτρινα της ζήλιας, μπορεί να έχει μια παρανοϊκή φιλοσοφία ζωής. Έτσι. Δηλαδή όλα να του φταίνε, όλοι να τον υπηβουλεύονται, παντού να βλέπει εχθρούς. Όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά λένε, δηλαδή προσπαθώ να εξηγήσω πόσο πολύ καθορίζει η ματιά μας, το βλέμμα μας, τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ο οποίος ουσιαστικά είναι εσωτερικός κόσμος. Αυτή η εσωτερική στάση συχνά συνδέεται και με το εσωτερικό μας ασυνείδητο κίνητρο. Προς τα που το πάμε. Προς τα που προβλέπομαι. Αυτό πολλές φορές είναι συνειδητό, αλλά τις περισσότερες φορές είναι ασυνείδητο. Εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσω και ένα παράδειγμα για το πόσο σημαντική είναι αυτή η στάση ζωής, που μια δασκάλα μου συνήθισε να το λέει και το βρίσκω πολύ πετυχημένο και θα το μοιραστώ μαζί σας. Αν θεωρήσουμε ότι οι συνθήκες της ζωής μας είναι ένας στίχος, που βέβαια αυτές οι συνθήκες έχουν και θετικά, έχουν και αρνητικά στοιχεία, κάποιος μπορεί σε αυτόν τον τοίχο απλά να στηριχτεί. Έτσι. Τι θα μας κάνει αυτός ο τοίχος να στηριχτούμε πάνω του? Θα μας στηρίξει. Έτσι. Όλα αυτά τα μαθήματα, ακόμα και τα επώδυνα, τα αρνητικά μαθήματα, μπορεί να είναι ευκαιρίες για μεταμόρφωση, ευκαιρίες για αλλαγή, ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευκαιρίες για πιο υγιείς, πιο ανθρώπινες και πιο ουσιαστικές σχέσεις. Αν τώρα, σε αυτόν τον τοίχο, που είναι, είπαμε, οι εξωτερικές συνθήκες της ζωής μας, κάποιος πάρει φόρα 100 μέτρα και πέσει πάνω, τι θα του κάνει ο τοίχος? Θα τον τσακίσει, προ για να τον σκοτώσει. Ο τοίχος δεν άλλαξε, και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Το αποτέλεσμα όμως που είχε πάνω μας, άλλαξε δραματικά. Ποια είναι η αλλαγή, ποιος κάνει τη διαφορά? Τη διαφορά την κάνει η στάση μας απέναντι στα γεγονότα της ζωής μας. Απέναντι στον τοίχο. Στηριζόμαστε πάνω τους ή κουτουλάμε πάνω τους? Και βέβαια αυτό το βλέπουμε πολύ τελευταία στην Ελλάδα. Έτσι περάσαμε ένα βαρύ χειμώνα. Και πολλοί φτάσανε στα όρια τους, και στα οικονομικά αλλά και στα ψυχολογικά τους όρια. Και γενικά υπήρχε στην ατμόσφαιρα, υπήρχε αυτό το κύμα του φόβου και της οργής. Δηλαδή μια μίξη οργής και φόβου. Το οποίο βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο. Σαν εσωτερική στάση όσον αφορά τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς. Θα επεκταθούμε βέβαια σε αυτό λίγο παρακάτω. Προς το παρόν μένουμε ότι η φιλοσοφία ζωής, η στάση που έχουμε απέναντι στα γεγονότα της ζωής μας και τα γυαλιά με τα οποία βλέπουμε τον κόσμο μας, ουσιαστικά ο κόσμο μας, είναι το τέταρτο πολύ σημαντικό στοιχείο, συστατικό, όταν πάμε να κάνουμε την διάγνωση την ομοιοπαθητική. Το πέμπτο είναι η ατμόσφαιρα της ολότητας.
η ομοιοπαθητική δεν είναι μια επιπλέον υποειδικότητα. Πώς έχουμε τον οφθαλμίατρο, τον οριλά, τον ψυχίατρο και ούτω καθεξής. Είναι κάτι επιπλέον. Δηλαδή είναι εναλλακτική ιατρική. Δεν είναι μια συμπληρωματική υποειδικότητα. Και έχει αυτή τη διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης. Δηλαδή, αν σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί είναι και λίγο λεπτές έννοιες αυτές, ειδικά στον τρόπο σκέψης μας, ο οποίος ουσιαστικά είναι αναγωγικός. Βέβαια, εδώ πέρα, θέλω να το αναφέρω αυτό, λέγεται ότι συχνά το ίδιο επίπεδο συνειδητότητας, ο ίδιος τρόπος σκέψης που οδήγησε στη δημιουργία ενός προβλήματος, δεν μπορεί να οδηγήσει στη λύση του προβλήματος. Χρειάζεται ένας άλλος τρόπος σκέψης. Και ένας άλλος τρόπος προσέγγισης για να λυθεί το πρόβλημα. Χρειάζεται ένα άλλο συνειδησιακό επίπεδο για να λυθεί ένα πρόβλημα. Χρειάζεται η υπέρβαση του παλιού για να λυθεί το πρόβλημα. Και ο τρόπος σκέψης του να βλέπουμε τα πράγματα σαν μέλη, σαν κομμάτια, το ξαναλέω, έχει τα διέξοδά του. Έχει φτάσει και φτάνει συχνά στα όρια του. Ποιο είναι τώρα αυτός ο άλλος τρόπος προσέγγισης και σκέψης. Δηλαδή, πώς μπορούμε μια κατάσταση, στην περίπτωσή μας έναν ασθενή, να τον δούμε στο σύνολό του. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά κάνει η ομοιοπαθητική. Θα φέρω ένα παράδειγμα από έναν πίνακα. Όταν βλέπουμε έναν πίνακα, μπορούμε να έχουμε και ζωγράφους εδώ. Και έχουμε και επαγγελματίες κάποιους, μπορούμε να τον δούμε κομμάτι-κομμάτι. Εκεί υπάρχει αυτό, πιο πέρα είναι το φόντο, πιο πέρα είναι το τάδε πρόσωπο, να το δούμε κομμάτι-κομμάτι. Όταν το βλέπουμε όμως κομμάτι-κομμάτι, χάνουμε κάτι που μπορούμε να το πάρουμε όταν το δούμε σαν σύνολο. Όταν βλέπουμε κάτι σαν σύνολο, παίρνουμε την ατμόσφαιρά του. Έναν πίνακα, να δούμε συνολικά, παίρνουμε την ατμόσφαιρά του. Το ίδιο ισχύει με μια συμφωνία. Έτσι, μια συμφωνική ορχήστρα. Έτσι παίζει μια συμφωνία. Μπορούμε το αυτί μας να πάει σε ένα όργανο. Λέμε, τώρα αυτό είναι βιολί, κάτω στο βάθος. Τώρα μπήκε το πιάνο. Τώρα είναι το κοντραμπάσο. Όταν όμως αρχίζουμε να κοιτάμε τα μέλη, χάνουμε τη συνολική ατμόσφαιρα της συμφωνίας. Έτσι, αυτό που συνήθως μας μαγεύει σε ένα μουσικό κομμάτι, είναι το σύνολο. Το σύνολο. Και αυτό έχει να κάνει με τον δεξί εγκέφαλο. Θα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Βλέποντας λοιπόν έναν ασθενή στην ομοιοπαθητική, έχει πολύ μεγάλη και βασική σημασία να μπορούμε να δούμε το σύνολό του. Αυτό που εκπέμπει, η ενέργεια που εκπέμπει. Αυτή η ενέργεια έχει να κάνει με την άβρα. Με την άβρα μας. Θα έχετε ακούσει για την άβρα, έτσι. Αυτό στην ομοιομαθητική, ο δάσκαλός μας ο Διθούλκας, ο οποίος είναι και ο αναδιωτής της ομοιοπαθητικής τα τελευταία 40 χρόνια στον δυτικό κόσμο, το ονόμασε essence, ουσία. Και είναι κάτι που μπορούμε να το διασταθούμε. Τώρα, αυτή η διαίσθηση βέβαια είναι και αποτέλεσμα εν πολλής της πείρας που έχει ένας ομοιοπαθητικός, έτσι, όταν έχει δει πολλές πουλσατήλες. Πουλσατήλα είναι ένας συγκεκριμένος τύπος ομοιοπαθητικός. Βγαίνει από την ανεμόνη. Η πρώτη ύλη της είναι η ανεμόνη. Και έτσι σαν την ανεμόνη είναι λεπτεπίλεπτη, είναι τρυφερή, είναι υποχωρητική, κλαίει εύκολα, θέλει τα χάδια την παρηγοριά κτλ. Είναι αυτό το σύνολο, αυτή η ψυχοσύνθεση. Αν έχει δει πολλές
πουλσατήλες και μετά διαλυμία, όπου όλο αυτό το σύνολο της γνώσης βγαίνει και τον βοηθάει στην διέστησή του να πει «Ωπ, αυτή η ενέργεια που προσλαμβάνω από το συγκεκριμένο άτομο είναι η ενέργεια που ξέρω ότι εκπέμπει η πουλσατήλα». Αυτό είναι το essence. Στα ελληνικά essence σημαίνει ουσία. Η ουσία, το σύνολο, η ατμόσφαιρα που εκπέμπει ο ασθενής. Αυτό είναι το πέμπτο στοιχείο, πολύ βασικό και σημαντικό, για την διάγνωση την ομοιοπαθητική. Και έχουμε και ένα τελευταίο, ένα έκτο, που είναι το προσωπικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή, μια γυναίκα που ο άντρας της είναι πολύ βίαιος και πολύ δικτατορικός σαν ιδιοσυστασία, σαν χαρακτήρας. Και που οι συνθήκες της ζωής της, το ότι δεν δουλεύει, δεν έχει δικό της εισόδημα, δεν έχει άλλους πόρους, έχει τα παιδιά που είναι μικρά και τρέχει ουσιαστικά από πίσω τους κτλ. Μπορεί να την κάνει στα φυσάγκρια, που είναι ένα άλλο φάρμακο, το οποίο έχει την τάση να καταπιέζει, έχει την τάση να, να μην διεκδικεί τον χώρο του σε μια σχέση, σε ένα περιβάλλον κτλ. Οπότε, ξέροντας και το προσωπικό περιβάλλον, δηλαδή ποιες είναι οι προσωπικές σχέσεις κάποιου, τι είδους είναι αυτές οι σχέσεις, και το κοινωνικό περιβάλλον, αν δουλεύει, είναι άνεργος, τι γίνεται, ποιες είναι οι υποστηρικτικές δομές που έχει, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, μια πολύ σημαντική πληροφορία για να καταλήξουμε στην ομοιοπαθητική διάγνωση. Όχι και απλή υπόθεση, ναι, αλλά το ξαναλέω, η ομοιοπαθητική, και έχουμε πολλούς ομοιοπαθητικούς με σημαντική εμπειρία πλέον στην Ελλάδα, ουσιαστικά με τα χρόνια και όσο περνάνε και όσο αυξάνει η εμπειρία τους, μπορούν και κάνουν αυτή την διάγνωση πολλές φορές και πολύ γλύπωρα. Για να γελάσετε, δεν βλέπω να γελάτε. Τώρα πάμε στις ψυχοσωματικές διαταραχές. Η ομοιοπαθητική, επειδή ακριβώς η κατεύθυνσή της είναι αυτή η συγκεκριμένη, βλέπει τον άρρωστο στο σύνολό του, μπορεί και δίνει τόσο σημαντικές θεραπευτικές λύσεις σε αυτού του είδους τις διαταραχές. Γιατί μια ψυχοσωματική διαταραχή δεν είναι ούτε ψυχική ούτε σωματική, είναι και τα δύο. Είναι μια δυσλειτουργική διαταραχή. Η κατεύθυνση της συμβατικής ιατρικής, επειδή ακριβώς μέσα από την υπερεξειδίκευση και τις υποειδικότητες, ο καθένας κοιτάει μόνο το δικό του κομμάτι, έχουμε φτάσει να έχουμε ειδικό για το αριστερό, για το τύμπανο του αριστερού αυτιού, παράδειγμα. Έτσι. Ναι, αυτό το τύμπανο σε κάποιο άρρωστο, κάποιο ανθρώπου είναι. Δηλαδή, φανταστείτε το να μην παίρνει υπόψη τους όλους αυτούς τους άλλους παράγοντες. Πόσο μερική απάντηση μπορεί να δώσει. Μπορεί να δώσει απάντηση μόνο όταν έχουμε κάτι τοπικό, μια βλάβη τοπική. Χάνει το κομμάτι της αλληλοσύνδεσης και κυρίως το κομμάτι της αλληλοσύνδεσης του ψυχικού παράγοντα με του σωματικού παράγοντα. Τώρα, τι είναι οι ψυχοσωματικές διαταραχές? Είναι καταστάσεις όπου ψυχολογικές δυσλειτουργίες προκαλούν σωματικές αρρώστιες. Και έχουμε 4 διακριτά στάδια συνήθως. Το πρώτο στάδιο, η πρώτη φάση, είναι η ψυχολογική, μετά έχουμε την ψυχοσωματική φάση, μετά τη σωματική φάση και τελικά έχουμε την παθολογική φάση. Να πούμε ένα παράδειγμα εδώ. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος οργίστηκε, θύμωσε πάρα πολύ με κάτι. Όσο διαρκεί αυτή η οργή του, θα ανέβει η πίεση του. Έτσι είναι, αυτό είναι εξαξιδοδομένο. Όταν οργιστούμε, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μας,
Έτσι, και ανεβαίνει και η πίεση μας, του αίματος. Γιατί το συμπαθητικό σύστημα αρχινάει και λειτουργεί. Έχουμε μια υπερτονία στο συμπαθητικό σύστημα. Γεμίζει το αίμα αδρεναλίνη και γίνεται, ανεβαίνει η πίεση. Όταν ηρεμήσει, του περάσει, μετά από λίγο, αυτό κρατάει, 2 λεπτά παραπάνω δεν κρατάει. Πέφτει η πίεση. Τώρα, αν κάποιος είναι γενικώς οργισμένος, γιατί μια οργή, αυτήν τη διαδικασία, αυτόν τον κύκλο, ενώ η ιστορία του, η φυσική του ιστορία, η φυσιολογική του ιστορία, είναι να κάνει αυτόν τον κύκλο 2 λεπτά και να πέσει, αν αρχίσουμε και τροφοδοτούμε αυτό το συνέστημα με σκέψεις, με συνδρυμικές σκέψεις, τον σκεφτόμαστε, α, μου έκανε αυτό το πράγμα, ξαναφουντώνουμε. Α, και τότε παλιά που μου είχε κάνει και εκείνο, ξαναφουντώνουμε. Τότε δεν πέφτει αυτή η οργή. Μένει και γίνεται πιο χρόνια η οργή. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται χρόνια και η πίεση. Να είναι αυξημένη η πίεση. Αυτή είναι η ψυχοσωματική φάση. Πια δεν είναι μόνο στην οργή, αρχινά είναι και στο σώμα. Είναι ψηλή πίεση, έχει ανέβει πίεση. Λειτουργικό πάντα στάδιο. Τώρα, αν αυτό συνεχίσει, μπορεί να κάνει βλάβες σε κάποια όργανα. Μπορεί να κάνει, να σπάσει ένα αγγείο και να κάνουμε, αν ανέβει πάρα πολύ η πίεση, και να κάνουμε ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ή μπορεί απλά να προκαλέσει βλάβες από τα νεφρά ή από κάποιο άλλο όργανο. Έχουμε δηλαδή ένα όργανο στόχο. Αυτή είναι η σωματική φάση πια. Έτσι, αρχινάει και ανατέλει και μια σωματική διαταραχή. Και τώρα, αν αυτό γίνει χρόνιο, συνεχιστεί για κάποια χρόνια, τότε έχουμε και μια βλάβη. Έχει γίνει και μια βλάβη, η οποία συχνά δεν είναι αντιστρέψιμη. Έχουμε τη χρόνια νόσο μετά. Έτσι. Όπου είπαμε, η συμβατική ιατρική εκεί μπορεί απλά και ανακουφίσει. Μπορεί και τη φρενάρει την πορεία της. Τώρα, η ομοιοπαθητική, σε αυτά και τα 4 στάδια, μπορεί να δώσει απάντηση. Γιατί, ουσιαστικά, συνεργάζεται με αυτήν την δύναμη που έχει κάθε οργανισμός να επαναφέρει το σύστημά του στην ομοιόστασή του. Ομοιόσταση είναι μια διεθνής λέξη, χρησιμοποιείται πολύ στην ψυχοσωματική ιατρική και σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι όταν διαταραχθεί η λειτουργικότητα, η ισορροπία, διαταραχθεί η ομοιόσταση, υπάρχει ένας αμυντικός μηχανισμός, υπάρχει αυτό το σύνολο του αμυντικού μηχανισμού μέσα μας, που ο ρόλος του είναι να ξαναφέρει την ομοιόσταση στην πρώτερη της κατάσταση, να ξαναφέρει την ομοιόσταση. Ένα άλλο παράδειγμα. Κάποιος έχει πάρα πολύ άγχος, φοβάται πολύ. Φοβάται για τα μελούμενα. Αμάν τι θα γίνει και μειώθηκε ο μισθός και έχω και το δάνειο και πώς θα γίνει και τα παιδιά και όταν έρθουν σε ηλικία να σπουδάσουν, θα έχω να τα στείλω, να τα σπουδάζω, τι θα κάνω, πώς θα κάνω. Ανησυχία, άγχος. Αυτό δημιουργεί ένταση στο πνευμονογαστικό τάση, στο πνευμονογαστικό νεύρο και παράγεται στο στομάχι πιο πολύ υδροχλωρικό οξύ. Αρχινά και έχει ξυνήλες, έτσι, από το άγχος. Αυτή είναι ψυχολογική φάση ακόμα, το πρώτο. Το δεύτερο έχουμε την ψυχοσωματική φάση. Αρχινάει πια και έχει ξυνήλες στο στομάχι. Αν αυτό συνεχιστεί για διάστημα, αυτή η υπερχλωριδία στο στομάχι, δηλαδή το υδροχλωρικό οξύ, παράγεται όταν τρώμε για να χωνευτεί η τροφή. Όταν παραχθεί και όταν είμαστε νηστικοί, τότε αρχινά και διαφρώνει τα ίδια τα τυχώματα του στομάχου, όσο καλά προστατευμένα κι αν είναι από τη φυσιολογία του οργανισμού. Και τότε αρχινάει και γίνεται πληγή. Αρχινάει και έχουμε έλκος.
Εδώ έχουμε τη σωματική φάση. Έχει δημιουργηθεί έλκος. Τώρα αυτό το έλκος, αν συνεχιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε γαστροραγία, μπορεί να οδηγήσει και σε ένα επίγον. Και να κινδυνεύσει και μια ζωή κάποιου. Τώρα, σε όλη αυτή την διαδρομή, η βοήθεια και η δυνατότητα της ομιοπαθητικής είναι ότι διορθώνει την διαταραχή στο αρχικό της στάδιο. Όπως έτσι συχνά μας αρέσει να λέμε, στη ρίζα της. Έτσι. Και μετά, σιγά σιγά, η θεραπεία απλώνεται και στα άλλα στάδια. Και πολλές φορές έχουμε θεραπείες σε περιπτώσεις που στην συμβατική ιατρική θεωρούνται ουσιαστικά θεραπευτές. Θα αναφερθούμε παρακάτω. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, κάποιες από τις ψυχοσωματικές, τώρα εκτός από αυτό το έκτακτο με την Αγλαία, είχαμε και ένα άλλο έκτακτο, 2 ώρες πριν ξεκινάει η ομιλία, ξαφνικά σταμάτησε ο υπολογιστής μου και χάθηκε όλο το PowerPoint που είχα ετοιμάσει στο τότε. Και... μια τυχαία σήμερα. Πρωταπηλιάτικο, δεν είχε. Ναι, αλλά εμείς δεν το ήθηκαμε, την κάναμε την έκδοση, την κάνουμε. Και έτσι προσπάθησα στις 2 ώρες που με έμεναν, γι' αυτό άρχισα και λιγάκι να έρθω, να το ξανακάνω, αλλά δεν πρόλαβα να τα μεταφράσω κάποια που ήταν, οπότε κάποια είναι στα αγγλικά. Άλλωστε θα τα μεταφράζω κατευθείαν. Κάποια από εσάς ξέρουν και αγγλικά, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, στις ψυχοσωματικές διαταραχές έχουμε την υπέρταση. Πολλοί κόσμος έχει υπέρταση, έτσι, και παίρνει χρόνια και μόνιμα αυτά τα αντιυπερτασικά φάρμακα. Το 90% των υπερτάσεων, λέμε στην ιατρική, είναι ιδιοπαθείς υπερτάσεις. Τι σημαίνει ιδιοπαθείς? Έτσι, υπάρχει όρος στην διάγνωση στην ιατρική. Σημαίνει ότι μια πάθηση που γίνεται από μόνη της, ιδιοπαθείς. Ουσιαστικά είναι η διάγνωση όταν δεν ξέρουμε από τι γίνεται. Καταστάσεις, προβλήματα, διαταραχές του αναπνευστικού, όπως το άσμα παράδειγμα. Οι αλλεργικές καταστάσεις, γαστροεντερικές διαταραχές, όπως το έλκος, το ευερέθιστο σπαστικό έντερο και κάποιες μορφές κολίτιδας επίσης. Οι μικρανίες, οι κεφαλαλγίες στάσεως, διαταραχές περιόδου και διαταραχές λεκάνης γενικότερα, θέματα ανικανότητας, και η πολύ μεγάλη κατηγορία των δερματικών παθήσεων. Παρακάτω θα αναφερθούμε πιο εκτενώς για τις δερματικές παθήσεις, αλλά επειδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ στην ομιοπαθητική, στην ομιοπαθητική έχουμε νόμους. Το πώς γίνεται μια θεραπεία. Μια θεραπεία που, το ξαναλέω, ξεκινάει από τον ίδιο τον οργανισμό, αν εμείς βρούμε τον τρόπο και τον υποβοηθήσουμε, τον ενισχύσουμε με αυτόν τον οργανισμό, υπάρχουν κάποιοι νόμοι, τους οποίους τους βλέπουμε. Τους βλέπουμε κάθε μέρα στις θεραπείες που κάνουμε. Ένας από αυτούς τους νόμους είναι ότι η θεραπεία συμβαίνει από τα εσωτερικά συστήματα και όργανα προς τα εξωτερικά. Δηλαδή, σε μια διαταραχή, το πρώτο που θα διορθωθεί, το πρώτο που θα θεραπευτεί είναι ο ψυχολογικός παράγοντας. Μια έντονη φοβία, μια κατάθλιψη, μια καταναγκαστική διαταραχή, μια παράνοια. Πρώτα θα διορθωθεί αυτό. Μετά θα διορθωθούν, μετά θα μπορεί να επαναφανιστούν παλιά συμπτώματα και να θεραπευτούν και αυτά στην συνέχεια. Και το τελευταίο που θα θεραπευτεί είναι το δερματικό. Γιατί για την οικονομία του οργανισμού, για την οικονομία της άμυνας του οργανισμού, το δέρμα είναι το εξωτερικό μας σύνορο. Εκεί η διαταραχή
βγαίνει και φεύγετε στην τελική της. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Είχε κάποιος μια ψωρίαση ή ένα έξεμα, μια δερματίτιδα. Πήγε στον δερματολόγο, επειδή τώρα στην συμβατική ιατρική η αρρώστια είναι το έξεμα. Δεν κοιτάει ποια είναι πίσω από το έξεμα, τι προκάλεσε το έξεμα, τι υπάρχει στην ψυχολογική κατάσταση, στην εσωτερική στάση και ούτω καθεξής, όλα αυτά που αναλύσαμε, που αναλύουμε με την ομοιβατηρική, σου λέει είναι αρρώστια, δερματίτιδα, αυτή είναι η αρρώστια, δηλαδή το σύμπτωμα αναβαθμίζεται σε αρρώστια. Και η πρόταση θεραπευτική είναι μια κορτιζονούχα λύφη. Έτσι. Μπορεί να επιμείνει το αν είναι τυχερός και αν είναι πολύ δυνατός ο συγκεκριμένος οργανισμός, δεν θα φύγει με την κορτιζόνη. Αν επιμείνει όμως και συνεχίζει και μετά το πάρει και από το στόμα την κορτιζόνη κτλ., θα έρθει κάποια στιγμή που ο συγκεκριμένος αρνητικός οργανισμός δεν θα μπορεί πια να το παλεύει και θα εξαφανιστεί το έξαμα. Μετά όμως θα παρουσιάσει άσμα. Τώρα σας λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι. Βέβαια ο δερματολόγος έκανε, τέλειωσε τη δουλειά του, παίρνει και τα εύσημά του, απλά ο ασθενής τρέχει τώρα στον πνευμονιολόγο. Άσμα θα πάρει τα αντιπροσυμφορητικά, θα πάρει την αδρεναλίνη, θα πάρει την εισπνεώμενη κορτιζόνη. Θα έρθει κάποια στιγμή που ο οργανισμός δεν θα μπορεί να βγάλει πια αυτό το σύμπτωμα. Οπότε θεραπεύεται και το άσμα. Και μετά θα πάει στον ψυχίατρο για την κατάθλιψη, για την ιδιοκαταναγκαστική διαταραχή που θα αρχίσει να βγει. Δηλαδή, τα συμπτώματα, και αυτή είναι η συνολική λογική και φιλοσοφία της ομοιοπαθητικής, δεν είναι αρρώστιες. Τα συμπτώματα, το σύνολο των συμπτωμάτων, η συνολική εικόνα των συμπτωμάτων, είναι ο μοναδικός, συγκεκριμένος και ιδιαίτερος τρόπος που έχει ο συγκεκριμένος οργανισμός να διώξει τη διαταραχή. Και έτσι αντιμετωπίζονται από την ομοιοπαθητική. Οπότε εμείς τι κάνουμε. Βρίσκουμε εκείνη την ουσία που όταν δίνεται σε έναν υγιή προκαλεί ίδιο σετ συμπτωμάτων, έχοντας το έδαφος, το υπόβαθρο του ίδιου χαρακτήρα και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ενισχύουμε την άμυνά του. Με ακολουθάτε ως εδώ, όχι. Λοιπόν, εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο, ναι. Το ξαναλέω. Θα φέρω παράδειγμα μάλλον, γιατί τα παραδείγματα πάντα μιλάνε καλύτερα. Κάποιος έχει ένα κρυολόγημα, έχει μια γρήπη. Ο οργανισμός θα ανεβάσει πυρετό. Ο οργανισμός θα αρχίσει να έχει παραγωγικό βήχα, θα έχει μέσα, θα βράζουν τα πνευμόνια και θα αρχίσει να βήχει πολύ έντονα και να έχει φλέγματα. Θα έχει ρίγος, θα έχει υδρότα, θα έχει εξάντληση. Όλα αυτά είναι συμπτώματα. Είναι τα συμπτώματα αυτής της συγκεκριμένης αρρώστιας που εμείς την ονομάζουμε γρήπη. Τώρα, στην συμβατική ιατρική θα πούμε, έχουμε τον βήχα, θα δώσουμε κάποιο σιρόπι για να σταματήσουμε τον βήχα. Έχουμε τον πυρετό, θα δώσουμε ένα αντιπυρετικό να πέσει ο πυρετός. Έχουμε την εξάντληση, έχουμε την εφίδρωση, θα δώσουμε κάτι, έχουμε την αϊπνία, θα δώσουμε κάτι για ένα ηρεμιστικό, έτσι κάτι που ναρκώνει δηλαδή τον εγκέφαλο, κάποια κέντρα στον εγκέφαλο για να κοιμηθεί ο άλλος. Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να θεωρούμε κάθε ένα από τα συμπτώματα τον εχθρό, το αυτό που πρέπει να διώξουμε, έτσι, την αρρώστια. Στην ομοιοπαθητική αυτά δεν είναι τα συμπτώματα, δεν είναι η αρρώστια. Είναι το σύνολο, η δυνατότητα που έχει ο οργανισμός να πολεμήσει την αρρώστια. Δηλαδή, ανεβάζει τον πυρετό, και τι ανεβάζουμε πυρετό. Έτσι. Και δεν ανεβάζουν όλοι πυρετό. Το να ανεβάζει κανείς πυρετό είναι ένδειξη ότι λειτουργεί καλά το αμυντικό του σύστημα. Ανεβάζουμε τον πυρετό γιατί στις 39 βαθμούς το μικρόβιο δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί ή ο ιός.
Οπότε ο οργανισμός ουσιαστικά καίει τον μικροοργανισμό ο οποίος τον έχει ταλαιπωρήσει. Έχουμε βήχα για να βγάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία από το πνευμόνι. Και γενικά, 1-2 κρυολογήματα το χρόνο δεν είναι κάτι κακό. Είναι ένας τρόπος να αποτοξινώνει το οργανισμό. Μαζεύει τοξίνες και τις βγάζει. Και ούτω καθεξής, δηλαδή, όλα αυτά τα συμπτώματα είναι έκφανση της ίδιας εν γενούς άμυνας που έχει ο οργανισμός να απαλλάγει από την άρρωστη. Οπότε εμείς τι κάνουμε. Αντιγράφουμε αυτό που κάνει ο οργανισμός. Κοιτάμε ποιο φάρμακο προκαλεί αυτά τα 5, 6, 10 συμπτώματα μαζεμένα, σαν ένα σύνολο. Το δίνουμε και η γρήπη περνάει πιο γλίγορα και πιο ανώδυνα. Αφού μπορεί για λίγο να επιδεινωθούν τα συμπτώματα, για 2 ώρες, για 3 ώρες. Δηλαδή, αν το αμυντικό σύστημα δεν είχε τη δύναμη να τα ανεβάσει τόσο τα συμπτώματα, ώστε να γυρίσει την θεραπεία από την άλλη μεριά, εμείς τον ενισχύουμε δίνοντας το ομοιοπαθητικό φάρμακο. Τώρα το καταλαβαίνετε καλύτερα. Και ερχόμαστε τώρα στις ψυχολογικές διαταραχές. Στα τελευταία χρόνια οι ψυχικές διαταραχές ανεβαίνουν και αυξάνουν όλο και περισσότερο, πάρα πολύ. Τόσο εδώ, όσο και στον τρίτο κόσμο, αλλά κυρίως στον ανεπτυγμένο κόσμο. Λέγεται ότι η κατάθλιψη, η μείζων κατάθλιπτική διαταραχή, η οποία είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια, έτσι. Δηλαδή, στην ομοιοπαθητική, να το πούμε και αυτό, την υγεία την ορίζουμε με όρους δημιουργικότητας. Η υγιής δεν είναι αυτός που δεν έχει συμπτώματα. Αυτός που δεν έχει συμπτώματα μπορεί να είναι και πολύ πιο άρρωστος από κάποιον που έχει. Γιατί δεν είναι αρκετά δυνατός ο οργανισμός του να βγάλει συμπτώματα. Και μπορεί, είναι αυτά που ακούμε πολλές φορές, ότι δεν πήρε ούτε ασπιρίνη και ξαφνικά ένα έμφραγμα στα 45 του και τον χάσαμε. Γιατί ο οργανισμός δεν ήταν αρκετά δυνατός να βγάλει συμπτώματα. Την υγεία την ορίζουμε σαν μέτρο δημιουργικότητας. Όσο πιο δημιουργικός είναι κανείς, τόσο πιο υγιής είναι. Ένας που πονάει το κεφάλι του ή πονάει το πόδι του μπορεί να είναι πολύ δημιουργικός. Ένας που είναι σε κατάθλιψη όμως δεν είναι καθόλου δημιουργικός. Είναι στο κρεβάτι και δεν σηκώνεται από το κρεβάτι και όλοι τον υπηρετούν και τους χαλάει και τη διάθεση. Έτσι. Δηλαδή, ένας σε κατάθλιψη είναι σαν μαύρη τρύπα. Όση αγάπη και να του δώσεις, είναι σαν βαρέλι χωρίς πάτο. Δεν μένει, γιατί ακριβώς είναι. Το βλέμμα του είναι εντελώς σκοτεινό. Τώρα και βέβαια μια από τις μεγαλύτερες παρενέργειες της κατάθλιψης είναι η αυτοκτονία. Και στον δυτικό κόσμο, υποτίθεται στον αναπτυγμένο κόσμο, στον πλούσιο κόσμο, είναι εκεί που οι αυτοκτονίες είναι περισσότερες από παντού. Και οι ψυχικές διαταραχές επίσης. Θα πούμε λίγα πράγματα, πολύ χοντρικά. Οι ψυχικές διαταραχές τις χωρίζουμε συνήθως σε νευρώσεις και ψυχώσεις. Νευρώσεις αφορούν συναισθηματικές και νοητικές διαταραχές, ενώ οι ψυχώσεις χαρακτηρίζονται από το ότι αυτός που έχει μπει σε μια ψυχωτική κατάσταση χάνει την επαφή του με την πραγματικότητα. Και σκιζοφρένεια και η πολιτική διαταραχή είναι η κύρια αντιπρόσωπη των ψυχώσεων. Τώρα, πολλές καταστάσεις μπορεί να είναι ή νευρωτικές ή ψυχωτικές. Οι οργανικές εγκεφαλικές διαταραχές είναι η κατάθλιψη, η μανία, η εξάρτηση σε ουσίες, υποχονδρίαση και βέβαια η σχιζοφρένεια. Οι αγχώδεις διαταραχές
όπου εδώ έχουμε τη γενικευμένη αγχώδη, την φοβική διαταραχή, της κρίσης πανικού, την μετατραυματική διαταραχή και την ψυχοκαταναλωτική διαταραχή. Τώρα, σε αυτές τις, και στις διαταραχές της διάθεσης, που είναι η κατάθλιψη και η διπολική διαταραχή. Τώρα, σε αυτές τις διαταραχές, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά μπορεί η δημιουργικότητα κάποιου να μειωθεί ή να χτυπηθεί. Ένα άλλο παράδειγμα, πέρα από την κατάθλιψη, στην ιδιοκαταναγκαστική διαταραχή, είναι που κάποιος έχει έμονες ιδέες που δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτές. Είναι σαν να φυλακίζεται το μυαλό του. Πόσο δημιουργικός μπορεί να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Στο σημείο αυτό, έτσι για να υπάρχει και μια αντίδραση, εντάξει, μιλάμε για σχέσεις, μιλάμε για αντίδραση, αλλά θα το εφαρμόσουμε λίγο και πραγματικά. Αν υπάρχει κάποια απορία ή κάτι δεν ήταν αρκετά διαφωτιστικό, ας πει κάποιος, αν θέλει να ρωτήσει κάτι ή να επιμείνουμε σε κάποια από αυτά που είπαμε. Τη μακροχρόνια χρήση υπερδασικών φαρμάκων, κάπου είναι στη συμβατική ιατρική. Δηλαδή μπορεί να προσέχουμε στην ομοιοπαθητική και να έχουν η ομοιοπαθητική να έχει τα ίδια αποτελέσματα τα φάρμακά της μετά από χρόνια λήψη. Ναι. Τα ίδια όχι. Καλύτερα. Καλύτερα αποτελέσματα. Ασφαλώς. Με ποια έννοια το λέω αυτό. Κάποιος που θα πρέπει στα επόμενα 30 χρόνια της ζωής του να παίρνει αυτό το φάρμακο, που ουσιαστικά ρυθμίζουμε εμείς το αποτέλεσμα της διαταραχής, που είναι η υπέρταση. Με την ομοιοπαθητική μπορεί να θεραπεύσουμε αυτόν τον καταπιεσμένο και ασυνείδητο πλέον θυμό ή οργή. Οπότε, να συναδιορθώσουμε τον μηχανισμό που δημιουργεί την υπέρταση, στο ψυχοσωματικό επίπεδο, στην ψυχολογική και στην ψυχοσωματική φάση, έτσι. Οπότε πια, αν το διορθώσουμε εκεί, δεν θα ανεβάζει πια ή δεν θα την ανεβάζει τόσο πολύ. Έτσι. Τώρα μιλάμε για τα πιο αρχικά στάδια αυτό. Αν τον βρούμε στα 50 του ή στα 40 του, αν τον βρούμε στα 70 του ή στα 80 του, εκεί πια δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί έχει σκληρυνθεί πια και οι αρτηρίες και... μπορεί να δώσουμε εκεί και εμείς πια συμπληρωματικά και παρηγορητικά μπορούμε να βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και βέβαια κυρίως γλιτώνει από τα φάρμακα για 30 χρόνια. Αν διορθωθεί αυτό, στην ομοιοπαθητική δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να κάνει αυτό ο ζωής ομοιοπαθητική. Έτσι. Είναι μια θεραπεία, είναι 6 μήνες, ένας χρόνος, ανάλογα με την κατάσταση, ανάλογα με τη βαρύτητα, ανάλογα με το πόσα φάρμακα έχει πάρει ως τα τώρα και βέβαια και το τι παθήσεις είχε στο παρελθόν και καταπίεσε. Έτσι. Αυτό είναι σαφές αυτή η διαδικασία της καταπίεσης των παθήσεων, των συμπτωμάτων. Αν έχουμε μια ομάδα συμπτωμάτων και τα καταπιέσουμε, θα πάνε σε πιο εσωτερικά όργανα και σε συστήματα πιο σημαντικά, με τελικό αποδέχτη την διάθεση, ψυχικές παθήσεις δηλαδή και καταστάσεις και την νόηση, νοητικές παθήσεις. Κάτι άλλο. Η ομοιοπαθητική με την αλλοπαθητική ιατρική μπορούν να συνεργαστούν, να συνεπάρξουν, δηλαδή να επισκέπτεται κάποιος και τους, ας πούμε κάποιος που έχει πίεση, ας πούμε, να επισκέπτεται και γιατρό της αλλοπαθητικής και της ομοιοπαθητικής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε και να έχει σε όλη αυτή τη δυνατότητα που μας προσφέρει η διαγνωστική και η συμβατική ιατρική. Έτσι, που είναι πολύ μεγάλη δυνατότητα, είναι πολύ σημαντική δυνατότητα. Απλά υπάρχει μια δυσκολία στα συνεργασιακά αντανακλαστικά, ένθεν και ένθεν.
Και βέβαια ένα μεγάλο handicap είναι ότι στην γιατροί, οι σημαντικοί γιατροί, δεν το έχουν μάθει. Δεν το έχουν μάθει. Δηλαδή, προσεγγίζουν την ομοιοπαθητική σαν πλασέμπο, κάπως έτσι. Και αυτό γιατί οι άρρωστοι ομοιοπαθητικοί που έχουν γίνει καλά, πολλές φορές δεν τολμούν να τους το πούνε, γιατί συνήθως έχουν μια αντίδραση λίγο άκομψη, και αυτοί που για κάποιον λόγο δεν είναι ευχαριστημένοι με κάποιον ομοιοπαθητικό που πήγαν ή είχαν μια επιδείνωση στην αρχή και τρόμαξαν και έτρεξαν στο νοσοκομείο και τέτοια, πάνε λένε, α, πήρα ένα ομοιοπαθητικό και είχα μια κρίση, θα δεν ξέρω εγώ τι πώς. Αντί να ενημερώσουν αμέσως τον ομοιοπαθητικό του, βέβαια. Εμείς, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι για τη θεραπευτική επιδείνωση. Οπότε θέλω να πω, η πληροφόρηση που έχουν είναι στρεβλή και μερική. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, βέβαια, είναι και θέματα ποιος κάνει κουμάντου. Δηλαδή, μπαίνουν και θέματα εγωιστικά πολλές φορές, σαν εμπόδιο στη συνεργασία. Αλλά η συνεργασία είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, και εδώ, να το τονίσω, σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σου, πολύ καιρή ερώτηση. Το θέμα μας είναι πώς θα επαναφέρουμε την υγεία στον άρρωστο. Αυτό είναι το θέμα του γιατρού. Έτσι. Πώς θα υπηρετήσει τον άρρωστο για να τον κάνει υγιή. Τώρα, σε αυτή τη διαδικασία δεν περισσεύει κανένας. Έτσι. Δεν περισσεύει κανένας. Ούτε ο χειρουργός, ούτε ο καρδιολόγος, ούτε ο παθολόγος, ούτε ο παιδίατρος. Γιατί με τις γνώσεις του, και είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς υπερεξεκεδευμένος σε κάτι. Μπορεί να χάνει, είναι αυτό που λένε, όταν μάθεις πάρα πολύ για το δέντρο, μπορεί να χάνεις το δάσος. Έτσι, αλλά και πάλι, αν πιάνεις και η κατεύθυνσή σου είναι να πιάνεις το δάσος, δεν μπορείς να ξέρεις για κάθε ένα δέντρο χωριστά. Οπότε, είναι ένα ζητούμενο και είναι πολύ χρήσιμο το να υπάρχει αυτή. Βέβαια, τα πράγματα κινούνται με πολύ γλυγορούς ρυθμούς στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, πλέον, σε πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, έχει μπει στις ιατρικές σχολές. Είτε σαν μάθημα επιλογής, είτε σαν μάθημα μάστερ, όπως το κάναμε εμείς εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είτε σαν υποειδικότητα, η οποία εξετάζεται, υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες, έχει αναγνωριστεί, και τέλος πάντων, αυτή η κατεύθυνση είναι πολύ ελπιδοφόρα για το ότι η ιατρική κοινότητα μπορεί να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Δηλαδή από αυτό το πάντρεμα της συμβατικής ιατρικής με την εναλλακτική και την ομοιοπαθητική ειδικότερα, μπορεί να βγει πολύ μεγάλη θεραπευτική δυνατότητα. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε και ένα μεγάλο handicap. Και αυτό έχει να κάνει με το ποιος κάνει κουμάντο. Ποιος κάνει κουμάντο. Ποια είναι η απάντησή σου. Ο άρρωστος. Ο ασθενής. Η φαρμακευτική εταιρεία. Αυτό θα έλεγα. Έτσι. Γιατί τώρα σε μια υπέρταση. 30 χρόνια φάρμακο. Σε μια κατάθλιψη. 40 χρόνια φάρμακο. Φόρου ζωής. Και μιλάμε για φάρμακα των 100 ή των 200 ευρώ κάθε μήνα. Έτσι. Φανταστείτε κάποιος που θα βγει από την κατάθλιψη με ομοιοπαθητική και με πολλές τέτοιες περιπτώσεις, απλά σταματάει να τα παίρνει. Το σύνηθες, αν τα σταματήσει μόνος του χωρίς να κάνει ομοιοπαθητική, είναι να υποτροπιάσει. Και μετά να τα πάρει απλά σε μεγαλύτερη τέτοια και με τον φόβο ότι αμάν μην τυχόν και τα ξανακόψω. Αυτό, τι επίπτωση έχει στη φαρμακοβιομηχανία. Έτσι. Και μιλάμε και φαντάζομαι και ένα μείον της όλης ιστορίας είναι και η κάλυψη από το κράτος των ομοιοπαθητικών φαρμάκων, των εξετάσεων ή τέλος πάντων όλης αυτής της προσέγγισης. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάλυψη, νομίζω πριν κάποια χρόνια καλύπτονταν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα.
Ναι, πριν 15 χρόνια, πριν 15 χρόνια τα γράφαμε στα βιβλιάρια και τέτοια, ναι. Τώρα βέβαια, τώρα έτσι πως πάμε, ούτε τα άλλα θα καλύπτουν, έτσι. Ενώ στο εξωτερικό η κατεύθυνση είναι διαφορετική. Και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες βάζουν τα ομοιοπαθητικά και την ομοιοπαθητική εξέταση. Μέσα στη Γερμανία, ας πούμε, αναγνωρίζεται και όχι μόνο από κρατικές, αλλά και από ιδιωτικές ασφάλειες. Σαν δαπάνη. Απλά να είναι και θέμα διαπλεκωμένο, όπως είναι ένας ιστός, το πώς δουλεύει ο οργανισμός, αυτό προσπάθησα λίγο να εξηγήσω, έτσι είναι ένας ιστός πώς δουλεύει και μια κοινωνία. Υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα που αλληλοσυνδέονται κτλ. Δηλαδή, το καθηγητικό ακαδημαϊκό κατεστημένο, το ιατρικό, δυστυχώς είναι σε όρους εναλλακτικού και καινούριου, είναι από τα πιο συντηρητικά κομμάτια της υποστημονικής κοινότητας. Δηλαδή, στη βιολογία, στη φυσική, ξέρω εγώ, σε άλλους κλάδους, η κφαντική, η θεωρία των συστημάτων, η θεωρία του χάους, γίνεται πολύ πιο εύκολα δεκτή, γιατί ακριβώς βλέπουν ότι μπορεί να εξηγεί πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν με τα παλιά μοντέλα. Στην ιατρική όμως, αντιστέκεται, δηλαδή είναι ένας κλάδος που αντιστέκεται πιο στεναρά από άλλους. Κάτι θα ρωτούσα. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαφορά των ομοιοπαθητικών φαρμάκων από τα συμβατικά. Ναι, καλή ερώτηση. Είναι άλλο επίπεδο φάρμακα. Δηλαδή, καταρχάς, τα συμβατικά φάρμακα είναι χημικά φάρμακα. Οπότε, δρούνε σε επίπεδο βιοχημικών υποδοχέων μέσα στο σώμα. Δρούνε καταρχήν στο βιολογικό σώμα. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν είναι βιοχημικά φάρμακα. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο και το πάμε στο χημείο του κράτους και να το αναλύσουμε, δεν θα βρούμε μέσα την αρχική ουσία που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη ύλη. Είναι ένα ενεργειακό φάρμακο και δεν δράει σε επίπεδο βιοχημικών υποδοχέων στον οργανισμό, δράει σε επίπεδο βιοενέργειας στον οργανισμό. Είναι βιοενεργειακό φάρμακο, δράει στο βιοενεργειακό σώμα. Έτσι. Είναι όμως αυτό το σώμα που διασυνδέει όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτό βέβαια, έτσι λίγο να υποστηρίξουμε και τον τίτλο της ομιλίας, λέμε στον τίτλο ότι είναι η ήπια κίνδυνη και αποτελεσματική αντίληψη του μέλλοντος. Γιατί ήπια και γιατί ακίνδυνη. Ήπια, γιατί συνεργάζεται με την αυτοθεραπευτική δύναμη του οργανισμού. Έτσι είναι σαφές αυτό. Τώρα, γιατί ακίνδυνη. Γιατί ακριβώς δεν είναι χημικό φάρμακο. Δηλαδή, γιατί δεν έχει χημικές παρενέργειες. Γιατί μπορούμε και το δίνουμε άφοβα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Που ούτε ασπιρίνη κάνει να δώσουμε. Έτσι. Γιατί τότε γίνονται τα όργανα στο παιδί κτλ. Το δίνουμε άφοβα σε νεφροπαθή, σε αιμοκάθαρση. Δεν επηρεάζει τα νεφρά. Το δίνουμε σε προβλήματα με υπατική κύρωση και υπατική ανεπάρκεια κτλ. Δεν επηρεάζει τα νεφρά, το ΥΠΑΡ. Δεν μεταβολίζεται στο ΥΠΑΡ. Δεν έχει χημικούς μεταβολίτες. Είναι σαφής η διαφορά. Είναι τεράστια διαφορά. Ενδέχεται, μια και μιλήσατε για κίνδυνο. Μια υψηλή δυναμοποίηση να δημιουργήσει πρόβλημα. Ενδέχεται. Είναι θέμα δηλαδή ομοιοπαθητικού να αντιληφθεί το ύψος της δυναμοποίησης. Ναι, ναι. Και γι' αυτό λέμε ότι εντάξει τώρα σε μια χτύπη, έπεσε κάποιος και χτύπησε να πάρει μια άρνηγα κτλ. Οκ, εκεί δεν το συζητάμε. Αλλά σε πιο πολύπλοκες καταστάσεις, καλό είναι να υπάρχει μια παρακολούθηση από έναν γιατρό και
που έχει και μια πλήρα σχετική, για να μην έχουμε τέτοια. Γιατί έχω δει το φαινόμενο, όπως κυκλοφορούν συνταγές μεταξύ μας, πήρα αυτό, πάρε το κι εσείς σε αντίστοιχη περίπτωση, έχω αντιληφθεί ότι ακόμα και στα ομοιοπαθητικά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, χωρίς την συμβουλή του ομοιοπαθητικού, πήρα αυτό σε μια γρήπη, πάρε το κι εσείς. Ναι. Ή ξέρω εγώ, εντάξει, στη γρήπη πάλι δεν χάλασε ο κόσμο γιατί είναι οξύ. Αλλά για χρόνια στι καταστάσει είχα εξάψει, πήγα στον υπαθητικό, μου έδωσε την καλκάρια καρπόνικα, πάρε και εσύ μια καλκάρια καρπόνικα και εσύ εξάψει έχει. Δεν πάει έτσι όμω. Αυτό προσπαθώ να σα εξηγήσω τόση ώρα. Ότι δεν είναι η πάθηση που καθορίζει το φάρμακο, είναι ο ασθενή που καθορίζει το φάρμακο. Με όλε αυτέ τι παραμέτρου, τι εσωτερικέ. Και τώρα, τι κίνδυνο μπορεί να υπάρχει. Εντάξει. Μεγάλο κίνδυνο δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά μπορεί ο συγκεκριμένο άλλο να ταλαιπωρηθεί χωρί λόγο. Δηλαδή, παράδειγμα, για τι εξάψει που λέγαμε, κάποιο που πήρε τη λάχεση, που είναι ένα φάρμακο από ένα δηλητήριο φιδιού στον Αμαζόνιο, έτσι, πολύ ισχυρό φάρμακο, κάνει εκπληκτικέ θεραπείε. Το πήρε, έγινε καλά τις εξάψεις και το δίνει και στη γειτόνισσα που σε αυτήν την περίπτωση, αν δεν είναι η άλλη λάχεση, έτσι, που είναι πολύ περίεργο, δηλαδή θα ήταν πολύ τυχερή να είναι και η ίδια και η άλλη λάχεση, για να θα θεραπευτεί αν είναι και η άλλη λάχεση. Αν δεν είναι όμως, και έχει όμως μια σχετική συγγένεια με το φάρμακο, αν δεν έχει καμιά συγγένεια το βιοενεργειακό της σώμα, δεν θα την κάνει, δεν θα την πιάσει, δεν θα την ακουμπήσει, δεν θα την επιδράσει πάνω της. Αν όμως έχει μερική συγγένεια με το φάρμακο, μπορεί να κάνει proving. Τι είναι proving? Να αποκτήσει συμπτώματα του φαρμάκου και να τα κουβαλάει για 2-3 εβδομάδες. Να νιώθει ότι πνίγεται, να σηκώνεται το βράδυ με αναστάτωση και να θέλει να βγει έξω, να αρχινάει και να ζηλεύει δεξιά-αριστερά, να νομίζει ότι την κυνηγάνε, είναι proving του φαρμάκου λάχεση. Μπορεί να ταλαιπωρηθεί 2 μήνες, θα φύγουν μετά, δεν είναι ότι θα μείνουν, αλλά γιατί να βάλει σε μια τέτοια διαδικασία τον οργανισμό της. Γενικά, υπάρχει αυτή η προσέγγιση πολλές φορές ότι εντάξει, δεν είναι και τίποτα, ακίνδυνα είναι, ήπια είναι, σαν να λέμε καραμέλες είναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Ας πούμε, στο φαρμακείο μπορεί κάποιος να τα πάρει άνετα χωρίς συνταγή εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, ειδικά εκεί που είναι αναγνωρισμένοι, δεν μπορεί να το κάνει. Είχα έναν κύριο με ψωρίαση που αυτός μισό χρόνο πηγαίνει, ζει στη Βραζιλία. Οπότε συνεχίζουμε τώρα εμείς τη θεραπεία με το Skype. Μια φορά το μήνα, τα λέμε τέτοια. Του είπα κάποια φάρμακα να πάρει από εκεί και δεν του τα δίνουνε. Του λένε μόνο και αποκλειστικά και αυστηρώς με συνταγή γιατρού. Βέβαια στην Βραζιλία έχει μπει στο σύστημα υγείας. Και είναι μια από τις αναπτυσσόμενες, τις μεγάλες αναπτυσσόμενες δυνάμεις. Μαζί με την Κίνα και την Ινδία η Βραζιλία. Είναι οι υπερδυνάμεις του μέλλοντος. Εδώ μπορεί να πάει κάποιος και να το πάρει έτσι το φαρμακείο. Δεν λέω ότι να μην το πάρει, ας το πάρει, αλλά ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά τα θέματα της υγείας μας. Βέβαια, τώρα το θέμα είναι επειδή ακριβώς περνάμε για αυτή την οικονομική κρίση, κάποιος που είχε τη δυνατότητα να πάει στον γιατρό και να κάνει μια επίσκεψη, τώρα στενεύει αυτή του η δυνατότητα. Οπότε, σου λέει εκεί που δεν θα κάνω τίποτα αφού δεν μπορώ να πάω και στον γιατρό, ας το πάρω μόνος μου. Όχι, απλώς θέλει μια προσοχή τουλάχιστον να συμβουλευτεί τον γιατρό. Όταν είναι για τέτοιου είδους θέματα. Το άλλο είναι ότι μπορεί να καταλήξει στο νοσοκομείο από κάποιο επίπεδο. Δηλαδή έχουμε την θεραπευτική επιδείνωση πολλές φορές στην ιατρική. Ομοιοπαθητική. Δηλαδή, αν τα συμπτώματα, είπαμε, τα συμπτώματα δεν είναι η αρρώστια. Τα συμπτώματα είναι η άμυνα του οργανισμού να διώξει την αρρώστια. Εμείς ενισχύοντας τον οργανισμό,
δίνοντάς του επιπλέον δύναμη, μπορεί να ανεβάσει πιο πολύ τα συμπτώματα. Να έχουν έξαρση τα συμπτώματα. Για λίγο, για λίγες μέρες. Αυτό ένας ομοιοπαθητικός γιατρός, ξέροντάς το, ενημερώνει τον αρρωστό του ή τέλος πάντων, αν συμβεί και τον πάρει τηλέφωνο, του λέει: δεν φοβόμαστε εδώ. Αν μπορεί να δώσει κάποιο οξύ να τα απαλύνει, το οποίο ακολουθεί καλά το χρόνιο φάρμακο, θα το δώσει κιόλα. Αλλά τέλος πάντων έχει μια. Ξέρει περί τίνος πρόκειται. Και τον κατευθύνει ανάλογα. Τώρα, αν το πάρει μόνος του και ξαφνικά δυναμώσουν τα συμπτώματα, κάνει μια κρίση άγχουση, πιστεί το πόδι του ή πιστεί, δεν ξέρω εγώ, ο λάρυγκας και έχει μια κρίση δυσπνίας, θα τρέξει στο νοσοκομείο. Και την δυνατότητα θεραπείας που είχε αυτό το φάρμακο, μια και που ήταν το ίδιο, ήταν δυνατός ο οργανισμός, έδωσε και θεραπευτική επιδείνωση, θα την καταργήσει. Θα του κάνουν την έμεση κορτιζόνης, θα του κάνουν, θα την καταργήσει. Συγγνώμη, και τι προτείνετε, δηλαδή να υποστεί όλα αυτά τα συμπτώματα, τα ακραία που λέτε, και να μην πάει στο νοσοκομείο, πώς, τι να κάνει. Ναι, ναι, κοίτα, αν πάρει τον γιατρό του, ο συγκεκριμένος, και ο γιατρός ξέροντας ότι ήταν αναμενόμενα τα συγκεκριμένα, τον ομοιοπαθητικό βέβαια, ναι, και τον κατευθύνει ή του δώσει κάποιο ομοιοπαθητικό για να τα απαλύνει, ώστε να μην χαθεί και, γιατί είναι τεράστια ευκαιρία το να μπει κάποιος σε μια τέτοιου είδους θεραπευτική κρίση στην ομοιοπαθητική. Σημαίνει ότι οι δυνατότητες αποθεραπείας είναι πολύ ισχυρές πλέον και πολύ ριζικές. Η ομοιοπαθητική σε σχέση με τη διατροφή, επειδή δεν ασχολείται καθόλου με την τροφή, το τι τροφή θα φάει ο ασθενής, πόσο της εκατό θεωρεί ότι παίζει ρόλο η τροφή, γιατί πιο πολύ εστιάζεται στο ψυχικό κομμάτι. Παίζει μεγάλο ρόλο, Τασούλα. Ασφαλώς παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πιο πολύ παίζει προληπτικό ρόλο μεγάλο. Δηλαδή, θα σας δείξω και μετά κάποιες φωτογραφίες εδώ πέρα, μια περίπτωση με ψωρίαση διαμάντους, που πάνω σκάτω ψωρίαση. Εντάξει, κάναμε με παθητική θεραπεία 6 μήνες και καθάρισε. Ο συγκεκριμένος έπινε αλκοόλ. Δηλαδή σε βαθμό καθημερινά και ξέρω πάνω από 4-5 λίτρες. Το οποίο δεν μπορούσε να το κόψει και ούτε καν το κόψε. Παρ' όλα αυτά θεραπεύτηκε. Ούτε κάτι άλλο άλλαξε στη διατροφή του. Τώρα, σε γενικές γραμμές, σαν οριστική ιατρική ομοιοπαθητική, αυτό το λέω για να δείξω την δύναμή της, την θεραπευτική της δύναμη πολλές φορές της ομοιοπαθητικής. Χωρίς κάποιος να προσέχει δηλαδή και σε άλλα θέματα. Αλλά ασφαλώς και είναι πολύ σημαντικό να προσέχει. Έχει πολύ σημασία το τι βάζουμε μέσα στο σύστημά μας, έτσι. Το είμαστε ότι τρώμε και ναι, δηλαδή κάποιος που κάνει μια χορτοφαγική προσερμένη διατροφή και βάζει υποψηφιότητα και για μακροζωία, έτσι, και για υγεία. Εγώ προσωπικά έχω δει και τα δύο. Και άτομα που δεν κάνανε ομοιοπαθητική και μόνο με τη διατροφή τους περάσαν πολλές ασθένειες και το αντίθετο, χωρίς να αλλάξουν τη διατροφή, αυτό που είπες, ναι. Ναι, είναι πολύ παραγωγικό. Και σαν ολιστική ιατρική, δηλαδή η ομοιοπαθητική, όφιλε να συμβουλεύει για διατροφή. Δηλαδή στον συγκεκριμένο, εγώ του είπα απόψε το ποτό. Απλά δεν το κάνει. Δεν θα το χτυπήσει. Ή δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν θα χτυπήσει καθόλου μετά. Ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι ο συγκεκριμένος ανέβηκε επίπεδο υγείας με την ομοιοπαθητική θεραπεία. Οπότε, πια αυτό το συγκεκριμένο μπορεί και το ανέχεται ο οργανισμός. Έτσι, δεν θα του δημιουργήσει αρρώστια στην περίπτωση που δεν θα την έκανε αυτή τη θεραπεία και δεν θα ανέβαινε αυτό το επίπεδο υγείας. Αλλά σχέσεις, επιβαρυντικές σχέσεις που συνεχίζονται και δημιουργούν και πάνε κάποιον προς την αρρώστια, το να εξυγειανθούν ή να τροποποιηθούν ή να σταματήσουν είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και αυτό είναι μέσα στις αρμοδιότητες ενός ολιστικού γιατρού να το συζητήσει και να το θέσει με τον άρρωστο του. Όπως κακές συνήθειες διατροφής.
πολύ σημαντικό να υποθούν. Και ειδικά υπάρχουν και κάποιες παθήσεις που είναι πολύ πιο άμεσα συνδεδεμένες με το θέμα της διατροφής. Το σάχαρο, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Δηλαδή, ένας που έχει ζάχαρο, έχει την τάση για ζάχαρο και δεν είναι διατεθειμένος να κόψει τα γλυκά ή τη ζάχαρη, πόσο μπορούμε να το βοηθήσουμε με την ομοιοπαθητική. Πολύ μερικά μπορούμε να το βοηθήσουμε. Έτσι. Λίγο για τις τιμές των φαρμάκων. Δηλαδή, είναι όπως κειμένους. Λοιπόν, αυτό βέβαια κάποιος φαρμακοποιός ίσως ήταν πιο κατάλληλο να μιλήσει, αλλά σε γενικές γραμμές μια ομοιοπαθητική θεραπεία για έναν μήνα είναι γύρω στα 15 με 20 ευρώ, από όσο γνωρίζω, το κόστος. Δεν είναι ακριβά φάρμακα, έτσι. Και αυτό πιο πολύ λόγω της υπεραξίας. Δηλαδή, για να σας το πω αλλιώς, από ένα γραμμάριο αυτού του δηλητηρίου της λάχισης που λέγαμε, έτσι, σαν πρώτη ύλη, μπορούμε να παρασκευάσουμε, ειδικά στις μεγάλες δυναμοποιήσεις, όλα τα φάρμακα που θα χρειαζόντουσαν για τα επόμενα 100 χρόνια. Με ένα γραμμάριο. Δηλαδή, μιλάμε ότι πια δεν μιλάμε πια με ποσοτικούς όρους, μιλάμε με ποιοτικούς όρους. Δηλαδή, όσο πιο πολύ αραιώνουμε την ουσία, τόσο πιο δυνατή γίνεται. Αλλά αφού όσο πιο πολύ την αραιώνουμε και τόσο πιο δυνατή γίνεται, είναι άπειρη η κατεύθυνση που μπορεί να πάρει. Δηλαδή, λάχες 10 μη μπορεί, αν όλοι κάναν ομοιοπαθητική στον πλανήτη, να έφτανε για τα επόμενα 10 χρόνια από ένα γραμμάρι. Σαν πρώτη. Οπότε και το κόστος αυτών των φαρμάκων ουσιαστικά είναι λόγω υπεραξίας. Και γιατί είναι, πρέπει να βγάλει και ο φαρμακοποιός, πρέπει να βγάλει και αυτός ο μεταφορέας, αυτός που έφτιαξε την κάψουλα, αυτός που έφτιαξε το μηχάνημα να φτιάχνει την κάψουλα. Τέλος πάντων, ναι, προφανώς. Αλλά σε επίπεδο πρώτης ύλης, καταραίει αυτή η έννοια του έχω αυτό τόσα κιλά και κάνει τόσο. Καταραίει αυτή η έννοια. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Και η δυναμοποίηση, τι. Η δυναμοποίηση. Λοιπόν, αν πάρουμε ένα φάρμακο ομοιοπαθητικό και το αραιώσουμε έτσι ώστε να προκύψει η δυναμοποίηση ένα μη, που σημαίνει 1000 ουσιαστικά το ένα μη. Αν δεν μεσολαβήσει μια συγκεκριμένη επεξεργασία, όπου δίνουμε κινητική ενέργεια, δίνουμε κρούση στο διάλειμμα ανά βήμα των 100, τότε δεν θα έχει καμία δράση. Αν έχουμε απλά την αραίωση. Απλά δεν θα έχουμε την ουσία μέσα. Απλά δεν θα υπάρχει ουσία μέσα. Κάνοντας αυτήν τη διαδικασία, τη δυναμοποίηση, ουσιαστικά αποκτάει αυτήν την βιοενεργειακή δύναμη, θεραπευτική δύναμη. Δηλαδή, το φάρμακο το συγκεκριμένο, από την λάχεση, από το δηλητήριο του φίδιου, σε μια αραίωση τέτοιας τάξης, του 10 μη, του 1 μη, είναι σαν να ρίχνουμε μια σταγόνα σε μια λίμνη. Σε μια τεράστια λίμνη όμως. Έτσι. Το 10 μη είναι σαν να ρίχνουμε μια σταγόνα στο Αιγαίο. Απλά δεν έχει δράση. Ακολουθώντας όμως αυτά τα βήματα, είναι τρόπον δεινά να απελευθερώνουμε από την ουσία, με τη βοήθεια του διαλύτη του νερού, και τώρα βέβαια η σύγχρονη κφαλική επιστήμη και η θεωρία για το πώς λειτουργούν τα κλάστερ στο νερό, μπορεί σε κάποια χρόνια να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο. Να εξηγηθεί δηλαδή και από τη συμβατική ιατρική. Το πώς απελευθερώνεται αυτή η θεραπευτική δυνατότητα. Και βέβαια έχουμε αυτό το παράδοξο, ότι όσο πιο αραιωμένο είναι, τόσο πιο δραστικό είναι. Τόσο πιο γρήγορα δράει και τόσο πιο πολύ επίδραση έχει στο ψυχοδιανοητικό επίπεδο. Βγάζει συμπτώματα δηλαδή από το ψυχοδιανοητικό επίπεδο, όσο πιο μεγάλη είναι η δυναμοποίηση.
κάποιος άλλος. Θα δούμε λίγα λόγια για το πού βρίσκεται η ομοιοπαθητική στον κόσμο. Δηλαδή, ποιο είναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξή της, η διάδοσή της. Λοιπόν, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, είναι αναγνωρισμένη ως υποειδικότητα της γενικής ιατρικής από το 1950. Και στα πλαίσια αναθεώρησης του όλου συστήματος των ιατρικών ειδικοτήτων υπάρχει πρόθεση να την αναγνωρίσουν σαν πιο αυτόνομα. Υπάρχουν 5 ομοιοπαθητικά νοσοκομεία που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το 37% των Βρετανών γενικών γιατρών χρησιμοποιεί την ομοιοπαθητική συστηματικά ή περιστασιακά. Των γενικών, επίσης, για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι η ιατρική που ακολουθεί όλη η βασιλική οικογένεια στην Αγγλία. Στη Γερμανία καλύπτεται από το σύστημα των κοινωνικών, της κοινωνικής ασφάλισης και από όλες τις ιδιωτικές ασφάλειες. Στη Γαλλία το 32% των Γάλλων γενικών γιατρών συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά φάρμακα. Συστηματικά ή περιστασιακά. Στο Βέλγιο ψήφισαν ένα νομοσχέδιο γενικά για την αναγνώριση της μη συμβατικής ιατρικής, με πρώτη βέβαια την ομοιοπαθητική. Και καλύπτεται από όλα τα ταμεία. Τώρα με τη δημοσκόπηση που κάναν το 1998, το 42% των ερωτηθέντων εμπιστεύονται και ακολουθούν ομοιοπαθητική στην Ολλανδία. Το 40% έχει επισκεφτεί έναν ομοιοπαθητικό γιατρό κάποτε, ενώ περίπου το 20% των γενικών γιατρών χρησιμοποιεί την ομοιοπαθητική, έστω για οξέα, έτσι, για μια άρνικα, για μια ρολίμωξη, αυτά, κάποια που είναι, δηλαδή στα οξέα είναι πιο εύκολο κάποιος να πάρει φάρμακο, έτσι. Και εδώ συμφωνώ μαζί σου, σε ένα οξύ μπορεί κάποιος, αν έχει και ένα μικρό βιβλιαράκι, να δει τα συμπτώματα και να πάρει εκεί. Δεν κινδυνεύει κάτι, γιατί είναι μια οξία διαταραχή που είτε θα βοηθηθεί είτε δεν θα βοηθηθεί. Στις χρόνιες όμως παθήσεις, εκεί μπορεί να γίνει ζημιά. Έτσι. Εντυπωσιακό στοιχείο σε πρόσφατη έρευνα ήταν ότι περισσότεροι γονείς, 40%, εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε ομοιοπαθητικό γιατρό παρά σε συμβατικό. Όπου είναι 35%. Για την Ολλανδία τώρα μιλάμε. Στην Ισπανία και στην Αυστρία λειτουργούν ομοιοπαθητικά εξωτερικά γιατρία σε γενικά νοσοκομεία. Στην Αθήνα, ήδη και εμείς, σε 2 νοσοκομεία, στο κέντρο Πόμου για τις κεφαλαλγίες, λειτουργεί τμήμα ομοιοπαθητικής. Και σε 2 περιπτώσεις, σε Δήμος, επίσης. Ο Δήμος δηλαδή, το βάλε στα γιατρία του. Το επιστημονικό επίπεδο, τα άλματα της ομοιοπαθητικής είναι μεγάλα, δηλαδή αρκετά πανεπιστήμια πια αρχινάνε και το εντάσσουν. Στη Γαλλία, παράδειγμα, ή στο Βέλγιο, διδάσκει στους τελειόφοιτους της ιατρικής σχολής την ομοιοπαθητική. Έτσι. Και αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό για να γίνει αυτή η γέφυρα που λέγαμε στην ερώτησή σου. Γιατί όταν ο άλλος δεν ξέρει κάτι, δηλαδή η άγνοια, η πρώτη άμυνα που εγείρει η άγνοια, είναι η άρνηση. Είναι η άρνηση. Στην Ισπανία 4 πανεπιστήμια έχουν μεταπτυχιακά τμήματα. Γερμανία και Αυστρία, η επίσημη ιατρική συλλογή, απονέμουν τον τίτλο της ειδικότητας του ομοιοπαθητικού μετά από εξετάσεις. Και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αναφέρεται ότι το 64% όλων των ιατρικών σχολών δίνονται στους φοιτητές τους μαθήματα εναλλακτικής συμπληρωματικής ιατρικής, πάνω από τα μισά πανεπιστήμια, ιατρικά πανεπιστήμια.
Και υπάρχουν βέβαια και πάνω από 200 ερευνητικές εργασίες σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά που δείχνουν την δράση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Βέβαια, εδώ πέρα, όσον αφορά την έρευνα, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Γιατί η έρευνα, ειδικά στην ιατρική, χρηματοδοτείται και κινείται και προσανατολίζει την έρευνα ο χρηματοδότης. Και ο χρηματοδότης στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η φαρμακοβιομηχανία, η οποία μπορεί να τα βγάλει πίσω αυτά τα χρήματά της, αν μπορέσει να εξαχθεί από την έρευνα ένα βιοχημικό φάρμακο, το οποίο θα μπορεί να το πουλάει. Το να χρηματοδοτήσει την ομοιοπαθητική είναι ουσιαστικά σαν να αυτοκαταστρέφεται, ναι, αυτό. Ναι, οπότε, ναι, υπάρχει αυτό το, αυτή η δυσκολία, αυτή η μεγάλη δυσκολία. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε όμως, κάνω μια ερώτηση για το Codex Alimentarius, ναι, την ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Λέγεται ότι όλο το σύστημα σήμερα θέλει να μειώσει, να εξαφανίσει τη χρήση των εναλλακτικών θεραπείων, αν το θέτω σωστά, τέλος πάντων. Ναι, τι ισχύει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Κοίτα, με αυτό το που είχε γίνει και αρκετός θόρυβος, κυκλοφορούσε και με email για να υπογράψουν, να κάνουν, ναι. Ναι. Αυτά είναι τα κακά της παγκοσμιοποίησης, με λίγα λόγια, που πολλά από αυτά τα λουζόμαστε λιγάκι. Προσπαθούν να τυποποιήσουν όλα τα σκευάσματα, όλα τα φάρμακα. Οπότε κάποιο σκεύασμα που δεν θα έχει αυτές τις προδιαγραφές, ουσιαστικά θα γίνει μη παράνομο. Βέβαια, αυτό θέλει πολλή δουλειά να γίνει και δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ, γιατί ακριβώς είναι και η δυναμική των κινημάτων που αφήνουν κάτι να γίνει ή να μην γίνει. Βέβαια, σαν κατεύθυνση, δεν είναι ότι καλύτερο, δεν το συζητάμε, γιατί ουσιαστικά αποξενώνει τον καθένα από εμάς από την πρωταρχική γνώση, τουλάχιστον όσον αφορά τη βοτανοθεραπεία. Γιατί αυτό αφορά όμως τη βοτανοθεραπεία. Δηλαδή, ομοιοπαθητική, αυτό προσπαθώ να πω. Δεν είναι βοτανοθεραπεία. Μπορεί η πρώτη ύλη να είναι από βότανα, πολλά από τα φάρμακα, αλλά βοτανοθεραπεία σημαίνει ότι παίρνω το τσάι, το αφέψιμα ή στο φαγητό το βάζω και το τρώω. Οπότε παίρνω τη βιοχημική του υπόσταση. Η ομοιοπαθητική είναι η βιοενεργειακή υπόσταση που βγαίνει από αυτή την πρώτη ύλη. Αυτό οπότε δεν αφορά την ομοιοπαθητική, αφορά όμως τη βοτανοθεραπεία. Και είναι σημαντικό κάποιος και να αναγνωρίζει ένα βότανο, το οποίο μπορεί να το έχει και στην αυλή του, να το έχει και να έχει αυτήν την άμεση πρόσβαση στην θεραπεία της φύσης, ουσιαστικά. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής. Έτσι. Της ελεύθερης καλλιέργειας, της ελεύθερης επιλογής, ούτω καθεξής. Είναι το ίδιο φαινόμενο με τους σπόρους. Δηλαδή, οπότε, αυτή η εταιρεία, πώς τη λένε, αυτή τη μεγάλη, τη Μοσάτο, ναι. Οπότε, από τη μία έχει τα φυτοφάρμακα και από την άλλη έχει και το μονοπόλιο των σπόρων. Αυτό που κάνει όμως είναι ότι μπορεί να αποκόψει τον τελικό καταναλωτή από την άμεση δυνατότητα να παράγει. Και βέβαια αρχινάει όλος αυτός ο φαύλος κύκλος μετά. Φυτοφάρμακα, καταστροφή του περιβάλλοντος, καινούργιες πιο ανθεκτικές αρρωστίες και με τα ευρύδια μη δυνατότητα του παραγωγού να μπορεί να κρατάει τον σπόρο, να τον ξαναφυτεύει και να έχει... οπότε γίνεται... εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν που μοιράζει τον σπόρο ή το ευρύδιο. Αυτή η ιστορία θυρουμένων των αναλογιών ισχύει και στη συμβατική ιατρική με έναν τρόπο. Σε σχέση με τη φαρμακοβιομηχανία πάντα. Δηλαδή κατευθύνει την έρευνα, βγάζει τα συμπεράσματα, κατευθύνει και την πρόοδο στην ιατρική, γιατί αυτή χρηματοδοτεί την έρευνα, μπορεί να ορίσει, να καθορίσει και να στοχοθετήσει προς τα που θα πάνε τα πράγματα.
και από την άλλη μονοπωλιακά ανακυκλώνει τα κέρδη της μέσα από τα, από τα φάρμακα. Τώρα, στο σημείο αυτό, ναι. Κάνα τεταρτάκι ακόμη, σιγά σιγά να ολοκληρώσω. Ναι. Στο σημείο αυτό να σας δείξω και λίγες εικόνες, δηλαδή, όπως λέμε, η... μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Έτσι δεν είναι, συμφωνείτε. Η μία θα έχει να κάνει με, με δύο περιπτώσεις ψωρίασης. Τώρα, η ψωρίαση είναι και μια αρρώστια που την βλέπουμε. Οπότε μπορούμε να, να το δούμε σε μια εικόνα. Η μία είναι αυτή η περίπτωση που ήδη σας έλεγα για αυτόν τον κύριο. Τον είχα δει πριν 20 χρόνια περίπου, πάλι για ένα θέμα. Υπήρχε γενικευμένη αχώδη διαταραχή και έβγαζε και αυτά που λέμε καντήλες. Στη μεγάλη, όταν το άγχος γινόταν πανικός, έβγαζε αυτή την κνήλωση σε όλο το σώμα. Δώσαμε θεραπεία και στον 1,5 μήνα έφυγε αυτό, δεν το ξαναπαρουσιάστηκε. Στο εξάμηνο πάνω πέταξε κάποια σημεία ψωρίασης, το οποίο το είχε σαν παιδάκι πολύ μικρός και δεν και είχε φύγει. Τώρα, η διαταραχή, εμείς με την ομοιοπαθητικό σκεπτικό έτσι και με τους νόμους της ομοιοπαθητικής λέμε ότι έφυγε από τη φυσική σφαίρα έτσι και βγήκε στο δέρμα. Σαν ψωρίαση πια. Δώσαμε θεραπεία ξανά, μου είχε έρθει μετά από 6 μήνες, 2 μήνες κάναμε θεραπεία και έφυγε. Μετά από 5 χρόνια περίπου, είχε μια υποτροπή λαφριά στην ψωρίαση, δώσαμε για ένα μήνα θεραπεία και εξαφανίστηκε πάλι. Τώρα, πριν από 5 περίπου χρόνια, δηλαδή σε 15 χρόνια από την αρχή, έτσι, γι' αυτό έχει σημασία να, έχουμε, να παρακολουθούμε και μια περίπτωση, έτσι, έναν άνθρωπο στην ομοιοπαθητική. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, να μπορούμε να τον παρακολουθούμε μέσα στα χρόνια. Έτσι. Αυτόν τώρα του παρήμενα παρακολούθηση 20 χρόνια. Και εδώ πέρα λίγο να το στυλιτέψω αυτό, είναι πολλοί που και την ομοιοπαθητική την προσεγγίζουν σαν... λίγο σαν μόδα, ας πάμε να δούμε και λίγο, παίρνουν για ένα μήνα το φάρμακο, μετά ακούνε για κάποιον άλλον πάνε κάπου αλλού και δεν γίνεται έτσι δουλειά. Τουλάχιστον δεν γίνεται έτσι δουλειά στην ομοιοπαθητική. Γιατί είναι μια ιατρική ήπια, αλλά μπορεί να παρέμβει σε πολύ βαθύ επίπεδο και να κάνει πολύ σημαντική και εκβάθρον θεραπεία. Αυτού του είδους η αντιμετώπιση από τους ασθενείς ουσιαστικά και εξοδεύονται μία στον ένα, μία στον άλλο και δεν γίνεται και τίποτα. Ουσιαστικό. Λοιπόν, τώρα, πριν 5 χρόνια ξαναήρθε γεμάτος. Γεμάτος από πάνω ως κάτω. Πέρασε μια πολύ έντονη στεναχώρια. Υπήρχε στην προνομικότητά του αυτή η ευαισθησία, οπότε το έκανε όλο σε ψωρίες. Ευτυχώς. Γιατί αλλιώς μπορεί να πάθαινε κάτι στην ψυχολογική σφαίρα πιο σοβαρό. Βέβαια, και αυτό ήταν όμως πάρα πολύ επώδυνο. Δηλαδή, δεν μπορούσε να δουλέψει, υπήρχε μια φοβερή φαγούρα, καθόταν μέσα στο μπάνιο και απλά φυζότανε με το να μουλιάζει για να μάτωνε από το ξύσιμο το πολύ κλπ. Εντάξει, σας έφερα μερικές εικόνες για να μην φαίνεται τώρα το πρόσωπο έτσι, από κάποια μέρη του σώματος που δεν θα μπορεί να φανερωθεί. Αυτά είναι έτσι λίγο σταχυολογικά, κάποια, για να πάρετε μια ιδέα. Και πάμε τώρα μετά από 6 μήνες. Αρχίνησε μια σταδιακή βελτίωση της κατάστασης. Στην αρχή αφορούσε πιο πολύ και το ψυχολογικό επίπεδο. Τώρα εδώ και η δουλειά ενός ομοιοπαθητικού είναι λίγο δύσκολη. Ειδικά σε μια τόσο απαιτητική θεραπεία ή τόσο βασανιστική θεραπεία,
καταρχήν μπορείς να δώσεις ένα ομοιοπαθητικό σε ένα φάρμακο και να μην είναι το σωστό. Οπότε πρέπει να έχει άμεσα αντανακλαστικά να προχωρήσει στην επιλογή ενός άλλου, στη χορήγηση ενός άλλου. Απ' την άλλη, αν είναι το σωστό και βιαστεί να δώσει ένα άλλο, μπορεί να χαλάσει την περίπτωση. Ενώ εκεί θέλει υπομονή να περιμένει, ξέρω, ένα μήνα, ενάμιση για να τη δράσει. Τέλος πάντων, έδωσα ένα πρώτο φάρμακο. Δεν υπήρχε ουσιαστική βελτίωση. Υπήρχε όμως σε αυτές τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Καλό είναι να είναι και πολύ κοντινή η παρακολούθηση. Στην αρχή τον έβλεπα κάθε εβδομάδα. Και όταν αρχίνησε μετά η βελτίωση, το κάναμε κάθε δύο, μετά κάθε μήνα. Στο εξάμηνο πάνω βέβαια καθάρισε. Τους τελευταίους 4 μήνες τον έβλεπα κάθε μήνα. Γιατί ήδη πια είχε φανεί, στους τελευταίους 3 μήνες είχε φανεί, ότι η πορεία είναι θεραπευτική. Πώς είχε φανεί? Υπάρχει ένας άλλος νόμος στην ομοιοπαθητική, ότι τα συμπτώματα φεύγουν με τη σειρά που ήρθανε. Δηλαδή πρώτα φεύγουν αυτά που ήρθαν τελευταία και μετά αυτά που ήρθαν πιο πριν και από πάνω προς τα κάτω. Είδατε πως ήταν το κεφάλι του. Αφού διάλεξα μετά δεύτερο φάρμακο, το οποίο το πήρε για μια εβδομάδα, κάθε μέρα ένα, άρχισε να φαίνεται, ενώ υπήρχε μια πολύ μεγάλη επιδείνωση στα πόδια, που δεν ήταν γεμάτα στην αρχή τα πόδια, το κεφάλι καθάρισε. Αυτό εμένα και με μια σχετική βελτίωση στο ψυχοδιανοητικό επίπεδο μου έδινε τη σιγουριά ότι αυτό είναι το φάρμακο. Οπότε τότε είχα απλά να περιμένω. Δηλαδή έδινα μόνο τα βοηθητικά φάρμακα. Δεν ξανάδωσα μεγάλο δυναπομειωμένο φάρμακο. Και βέβαια στο εξάμηνο πάνω καθάρισε. Ήδη στον 4ο μήνα είχαν μείνει υπόλοιπα. Τώρα φανταστείτε και την ποιότητα ζωής, έτσι, όσο τώρα η πρόταση της συμβατικής ιατρικής στην ψωρίαση είναι ανοσοκατασταλτικά, όπως και στα περισσότερα αυτοάνωσα. Δηλαδή τι, κάποια φάρμακα ή συνδυασμός φαρμάκων που θα εξουδετερώσουν την αμυντική δυναμότητα του οργανισμού. Σου λέει, αυτή είναι άμυνα, είναι ψυχοσωματικό, βγαίνει από άμυνα αυτό το σύμπτωμα, αν ρίξουμε εμείς την άμυνα, θα σταματήσει το σύμπτωμα. Αυτή είναι η λογική. Στην ομοιοπαθητική η λογική είναι ενισχύοντας την άμυνα. Δεν θα σταματήσουμε το σύμπτωμα, αλλά θα βοηθήσουμε τον οργανισμό να κάνει τη δουλειά του. Είναι σαφές. Και πάμε σε μια άλλη περίπτωση. Ναι. Ναι, αυτό δεν ήταν ακριβώς πενταετία. Ναι, αλλά ναι. Έχετε παρατηρήσει να ενεργοποιούνται κάποιες καταστάσεις πάνω σε πολύ συγκεκριμένους κύκλους της ασθενείας. Ναι, μπορεί να συμβαίνει, μπορεί και να μην συμβαίνει. Και αυτό εμείς το βλέπουμε επίσης σαν ένα χαρακτηριστικό μέρος του συνόλου. Δηλαδή, μια διαταραχή που έχει το χαρακτήρα της περιοδικότητας, ένας πονοκέφαλος που είναι κάθε Σαββατοκύριακο, ή κάτι που είναι κάθε 2 μήνες. Υπάρχουν φάρμακα που έχουν αυτό το στοιχείο στην ομοιοπαθητική. Οπότε είναι για μας μια πληροφορία επίσης να καταλήξουμε στο φάρμακο. Και βέβαια κύκλοι υπάρχουν και αστρολογικοί, υπάρχουν και βιοχημικοί, υπάρχουν και κυρκυδικοί. Υπάρχουν κύκλοι ούτως ή άλλως. Κάθε μέρα τα πικ κάθε ορμόνης ή κάθε μήνα. Σε μια γυναίκα, με τη φάση του φεγγαριού κτλ. Υπάρχουν κύκλοι, ασφαλώς και υπάρχουν. Ναι. Αλλά αν με την ομοιοπαθητική τώρα, σαν συνολικότερη απάντηση στην ερώτησή σας, μπορέσουμε και ανεβάσουμε επίπεδο υγείας σε έναν ασθενή, μετά φεύγουμε από αυτόν τον νόμο της κυκλικότητας. Και φεύγουμε και από τον νόμο του φαύλου κύκλου. Μπαίνουμε στο περίφημο κύκλου Λίξερ.
Ευτυχώς. Όπως λεγόταν στην ελληνική γραμματεία, το κύκλο λήξε. Δηλαδή σπάει αυτός ο κύκλος και μπαίνει σε μια ανώτερη κατάσταση. Έτσι, έτσι, αυτό. Αυτό, ναι. Λίγο για τις ψυχώσεις. Τέλος πάντων, για τις νευρώσεις, τις ψυχώσεις, για την κατάθλιψη κύκλου. Ναι, ναι. Τώρα, αυτό το επόμενο περιστατικό που θα σας δείξω είναι μια νεαρή κοπέλα με έντονη κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδιασμό. Την οποία μου την έστειλε ένας συνάδελφος ομοιοπαθητικός. Επειδή ακριβώς είχε τόσο έντονο αυτοκτονικό ιδιασμό, για ψωρίαση. Ψωρίαση και αυτή ήταν γεμάτη στα περισσότερα επίμαχα σημεία. Και έκανε μαζί της κάποιους μήνες θεραπεία, αλλά επειδή ακριβώς ήταν τόσο επικίνδυνο περιστατικό, μου την έστειλε επειδή ήμουν και ψυχίατρος με αυτή την έννοια. Τι θεραπευτικό σχήμα ακολουθήσατε, είναι φάρμακα, σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία? Ναι. Τι? Τώρα, επειδή ακριβώς ήταν τόσο επικίνδυνη η ιστορία, στην αρχή την έβλεπα κάθε δύο εβδομάδες. Έδωσα ένα φάρμακο που αφορούσε κυρίως τον αυτοκτονικό ιδεασμό και την κατάθλιψή της. Δηλαδή, τώρα φανταστείτε ένα κορίτσι 16 χρονών να είναι γεμάτο με ψωρισιακό εξάνθημα, να έχει και αυτή την κατάθλιψη. Κλεινόταν μέσα στο δωμάτιο, δεν ήθελε να βλέπει κανένα, ήταν μέσα στα νεύρα, δεν άφηνε να την προσεγγίζει και η οικογένειά της. Η οικογένεια απ' την άλλη ήταν από πάνω μέσα στην ανησυχία και μέσα στον πόνο των ψυχικών για αυτό που τραβούσε το παιδάκι. Και σε όσους γιατρούς την πήγανε, δηλαδή την έτρεχαν εδώ και εκεί, οι δερματολόγοι την έλεγαν πρέπει να μάθεις να ζεις με την αρρωστιά σου, αυτό είναι. Τ' άκουγε αυτή αυτό και ακόμα πιο πολύ έμπαινε στην απελπισία. Και ο φαύλος κύκλος που λέγαμε. Εδώ σε αυτήν την περίπτωση, μετά από έναν χρόνο και κάτι, έχει καθαρίσει πια, έχουν γίνει κάτι πολύ λίγα σημάδια. Βέβαια, σε αυτήν την διαδικασία, εγώ την είδα και να μεγαλώνει και να ανθίζει και να φεύγει η ψυχική διαταραχή, έτσι την είδα να ανθίζει ουσιαστικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντική ανταμοιβή για έναν ομοιοπαθητικό γιατρό. Τον βλέπει τον άλλον στην ολότητά του και τον βοηθάει στην ολότητά του. Τώρα, μπορεί οι φαρμακευτικές εταιρείες να μας στέλνουν πια ταξίδια. Έτσι θα συνέβη. Εντάξει, δηλαδή από ένα σημείο και ύστερα, όταν καταλαβαίνουν την κατεύθυνσή μας και τέτοια, κομμένα τα ταξίδια. Αλλά τέτοιου είδους ανταμοιβές χαλάει τα χαμένα ταξίδια. Ήταν όλο το σώμα, ειδικά εδώ μπροστά το στήθος, γεννητική περιοχή κτλ. Αυτά βέβαια για ευνόητους λόγους δεν σας τα δείχνω, απλά σας τα λέω. Και τώρα πάμε στο... Τώρα και βέβαια, ψυχολογικά, είναι άλλος άνθρωπος. Έχει τελειώσει το σχολείο, έχει ξεκινήσει μια σχολή όπου θα τελειώσει και την τέχνη της, είναι ενθουσιασμένη, το μυαλό της λειτουργεί, έχει όρεξη και ενθουσιασμό για ζωή. Έτσι, μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Τώρα, ποια θα ήταν η εξέλιξη αν ακολουθούσε τη σημαντική αυτή? Αν όσο κατασταλτικά από τη μία, με αμφίβολα αποτελέσματα και αντικαταθλιπτικά και ψυχοφάρμακα από την άλλη. Έτσι. Τώρα αυτός ο συνδυασμός και ως πότε. Να κάνουμε κάμα δύο ερωτήσεις και να... Ναι. Άλλες δύο ερωτήσεις.
ήταν από στομωτικές εικόνες που είχαν. Ένα μικρό σχολιασμό. Απλά επιτέλους να ακούσουμε το κάτι πολύ θετικό. Ότι η υγεία έχει σχέση με τη δημιουργικότητα. Ότι δεν είναι μια, η υγεία μια νεκρή κατάσταση. Όχι, βέβαια. Γιατί συνήθως όταν πας στο γιατρό λέει πονάς πιθανά. Όχι, εάν είσαι καλά. Συνήθως αυτό μας λέει. Οπότε αρχίζει και λες, μα ξέρεις, μα αυτό, λέει όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες, ας το πούμε. Αυτή είναι η μεγάλη ανεπάρκεια της συμβατικής ιατρικής. Το ότι δεν αναγνωρίζει την αρρώστια στα δύο πρώτα στάδια που σας έδειξα για την ψυχολογική οντογέννηση της αρρώστιας. Δηλαδή στην ψυχολογική φάση και στην ψυχοσωματική της φάση. Δηλαδή, αν κάποιος που υποφέρει με κρίση πανικού, με βαριά κατάσταση, πηγαίνει κάθε τόσο στο νοσοκομείο, τον λένε είναι νουφουδού. Νεφροφυτικές διαταραχές. Έτσι, πάρε ένα αμυγδαλοξοτάνιο και φύγει. Μα δεν είναι εκεί. Αυτή η διαταραχή είναι πολύ μεγαλύτερη διαταραχή από μια οργανική διαταραχή. Τον έχει ένα άσμα, παράδειγμα. Γιατί υποφέρει πιο πολύ. Από ένα ψυχικό κόσμο πόνο, κανείς μπορεί να οδηγηθεί στην αυτοκτονία. Από ένα σωματικό δεν οδηγείται. Είναι άλλη ενδέλεια ο ψυχολογικός πόνος. Η οδύνη ψυχολογική. Και τώρα αυτό είναι γενικότερα σε σχέση με την κοινωνία μας. Αυτή είναι η κοινωνία, την καταναλωτική, την μεταβιομηχανική κτλ. Θεωρεί οτιδήποτε δυσάρεστο σε εισαγωγικά εξωβελιαίο. Ότι πρέπει να το εξωστρακίσουμε, να το διώξουμε. Και μάλιστα εδώ και τώρα. Οπότε επειδή έχουμε υποτιστεί με αυτή την αντίληψη, πολύ και την ομοιοαυτική και μόνο ότι θα πρέπει να κόψω έναν καφέ, την αποφεύγω. Ή με το ότι θα βγουν κάποια πράγματα στη φόρα όταν αρχίσουμε και ανακοινούμε τον οργανισμό. Αυτά τα η θεραπευτική επιδείνωση, κάποια συμπτώματα παλιά. Αλλά δεν γίνεται θεραπεία ριζική αλλιώς. Δηλαδή, κρίση σημαίνει και μεγάλη δυνατότητα υπέρβασης και θεραπείας. Και αυτό ισχύει σε πολλές παραμέτρους και σε πολλά, πώς να το πω, εφαρμόζεται, έχει εφαρμογή σε πολλά πλαίσια και στο κοινωνικό πλαίσιο. Το ότι περνάμε μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, επίσης είναι μεγάλη ευκαιρία για ριζικές ανατροπές και εκβάθρων εξυγίανση του όρου πολιτικού συστήματος και του κοινωνικού συστήματος. Σε ψυχολογικό επίπεδο, είπαμε, τον φαύλο κύκλο της οργής με του φόβου. Τα οποία ουσιαστικά είναι ορμονεξαρτώμενα συναισθήματα. Ένας πολύ μεγάλος ερευνητής, ο Μάνουελ Σοχ, που ασχολήθηκε πολύ με αυτή τη φυσική ιστορία των συναισθημάτων. Έτσι. Θα σας πω λίγα πράγματα και γι' αυτό. Όχι, πραγματικά. Μπράβο. Εγώ έχω την πίεση από την αίθουσα, τώρα και δεν το λέω, να είμαστε συνεπείς. Για να ξεφύγει κανείς από αυτόν τον φαύλο κύκλο της οργής φόβου, πρέπει να περάσει μέσα από τη γέφυρα της θλίψης. Για να μπει στα αργά συναισθήματα, που είναι η εσωτερική γαλήνη, η χαρά, η γνήσια χαρά, η ευδαιμονία, η αγάπη. Πρέπει να περάσει από την γέφυρα της θλίψης, χωρίς να το πάρει προσωπικά. Δηλαδή, θέλω να πω, για να γίνουν ριζικές αλλαγές, για να γίνουν μεταμορφώσεις, δεν μπορούν να γίνουν αν το οδυνηρό τρέχει μακριά από το οδυνηρό και το εξοβελίζει στο οδυνηρό. Είναι κομμάτι της μεταμόρφωσης το οδυνηρό. Φανταστείτε αν μια κάμπια αρνιότανε να μπει στο κουκούλι της, ποτέ δεν θα γινόταν πεταλούδα. Γι' αυτό ισχύει σε όλες αυτές τις διαδικασίες όπου μιλάμε για μεταμορφώσεις. Έτσι, και μια θεραπεία είναι, μια ριζική, πολιστική θεραπεία είναι μια μεταμορφώση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και εμείς.